Σπέρα, να φτιάξω τα μικρόφωνα. Τι κάνετε, πώς είστε? Να πω χρόνια πολλά σε όσους δεν είπα εχθές. Ελπίζω να είστε καλά. Να φτιάξω λίγο και τη μουσική. Νομίζω κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι καλά, τόσο όσο. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω, πού σας πετυχαίνω? Στα σπίτια σας θα μου πείτε περισσότερο, αλλά στα χωριά σας όσοι έχετε προλάβει και έχετε πάει για διακοπές. Τα νέα σας. Με κάποιους το είπαμε και χθες. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πολύ καλά τα λες. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Εδώ σε Πάλξη σας βλέπω όλους φρέσκους. Ωραία μέρα σήμερα. Σήμερα έχει πολύ καλή μέρα. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Τι φτιάνετε που λένε και στο χωριό? Γιατί εμείς στο χωριό όταν δούμε κάποιον λέμε τι φτιάνεις, πώς τα πας. Οπότε πώς τα πάτε κι εσείς, καλά είστε? Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να είστε όμορφα. Πολύ ωραίο το χθεσινό το game, παρεμπιπτόντως. Δροσούλα, ναι, όντως. Έχει ζέστη, έχει ήλιο, αλλά και φυσάει. Βέβαια είναι το καλύτερο πράγμα για να αρρωστήσεις. Άμα βγεις έξω, αλλά εντάξει, δεν το λέμε παρά έξω. Θα το κρατήσουμε μόνο για μας αυτό. Λοιπόν, και θα προσέχουμε βγαίνοντας. Καταρχάς, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Καφεδάκι ελπίζω να κάνατε. Είναι καλή ώρα για καφέ. Που έχει ματινός καφές. Σήμερα είχε δουλειά αρκετή, μπορώ να πω. Μπόλ και δουλειά. Αλλά πήγε ωραία, πήγε αρκετά καλά. Τι νοσείς εσύ? Αυτό εντάξει, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι στα εξτρά, στον εξτρά εξοπλισμό. Αλλά το τι φτιάνεις, πώς θα πας, είναι τα κλασικά μας. Λοιπόν, σήμερα έχω καινούριο τέτοιο, σήμερα έχω καινούριο φλιτζάνι. Επίσης, για κάποιο λόγο, σήμερα δουλεύω από τις 8.30 ώρα non-stop. Και μέσα σε αυτό το χρόνο, στα διαλύματα που κατάφερα να έχω, κατάφερα να γυρίσω και να μοντάρω κιόλας δύο βίντεο. Το ένα το ανέβασα κιόλας σήμερα, όσοι μπείτε στο κανάλι θα το δείτε. Είναι η κονσολίτσα που σας έδειχνε χθες, η οποία είναι όλα τα λεφτά για τα 10 της ευρώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Για τα 10 της ευρώ, παρεμπιπτόντως είναι τούμπανο. Είναι στο Check Tech Now, πατήστε στην περιγραφή πιο μετά, όχι τώρα, όταν τελειώσει το τέτοιο θα το δείτε. Γαμάτο είναι. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά είναι υπεργαμάτο. Εντάξει, δεν υπάρχει. Για τα 10 ευρώ του. Τούμπανο. Χάρηκα με αυτό. Λοιπόν, θα πιάσει και τόπο, θα βρει καλή μεριά. Και γύρισα και ένα άλλο, λοιπόν, θα το πω σε εσάς. Γιατί μεταξύ μας νομίζω ότι σαν παρέα μπορώ να σας πω πολλά. Οπότε θα το πω σε εσάς τι θα κάνω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ξέρετε, το σας έχω φάει τα ούμπαλα και τα τούμπανα, ότι μετακομίζω. Επειδή όταν έφτιαξα το σπίτι εδώ πέρα, όπως το βλέπετε, μπορείτε να καταλάβετε από και το πίσω, το background, ότι έχω ρίξει αρκετή δουλειά, έχω ρίξει αρκετή προσοχή, έχω ρίξει αρκετό κόπο, μεράκι και χρόνο. Καλησπέρα, καλησπέρα, όλα καλά. Εδώ ξεκινήσαμε. Λοιπόν, φανταστικό, είδες τι ωραίο που είναι. Τι ωραίο κομμάτι, πραγματικά. Κομμάτι, τι ωραίο βιβλίο. Πάρα πολύ όμορφο και χαλαρά το ξαναδιάβαζα. Δηλαδή είναι από αυτά που μπορείς να τα ξαναδιάβασεις μέσα σε ένα απόγευμα. Αντώνη, παρεμπιπτόντως, μια που σε βλέπω και σε μέσα, σκακιστική νουβέλα. Πρέπει να το διαβάσεις. Ναι, σε δύο μήνες. Το είχα αναφέρει, το αναφέρω συχνά πυκνά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, μια που είμαστε μια παρέα μεταξύ μας. Θα σας δώσω την οπτική μου. Λοιπόν, σκέφτηκα, θα κάνω μια πολύ ωραία σειρά, μάλλον θα πάει, θα γίνει το συγκεκριμένο, με βιντεάκια σχετικά πρόχειρα, όχι τίποτα το super duper τρελό. Απλά ξέρετε ποιος ήταν ο καημός μου. Έφτιαξα αυτό το σπίτι με σκοπό να γυρίζω σε κάθε γωνιά. Δηλαδή έχω στήσει πάρα πολλές γωνίες όμορφες για να γυρίζω βίντεο σε κάθε μία. Βέβαια η αλήθεια είναι όταν είσαι ένας μόνος σου, one man army όπως εγώ, δεν έχεις την ευχέρεια να μπορείς να τα κάνεις όλα. Περάσαμε και περιόδους και περιόδους, οπότε περάσαν με αυτά και με αυτά 3 χρόνια. Και σε αυτά τα 3 χρόνια δεν γύρισα τα βίντεο που θα ήθελα όπως θα τα ήθελα. Και φεύγοντας λοιπόν, θέλω να κάνω ένα memorium, ένα πολύ ωραίο, μια ωραία σειρά με αναμνήσεις, να σας δείξω διαφορετικά κομμάτια, πραγματάκια λίγα-λίγα, μικρά βιντεάκια. Είχα κάνει room tour, αλλά στο room tour δεν μπορείς να μιλήσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα Τόστας. Λοιπόν, δεν μπορείς να τα δείξεις όλα όπως θες. Οπότε σε φάση σκέφτηκα να σας δείχνω μικρά κομματάκια, 10 λεπτά ή πιο 7 λεπτά, 8 λεπτά, να σας λέω κομμάτι-κομμάτι κάποια από αυτά. Νομίζω είναι και πιο ευχάριστα στο μάτι και πιο με καλύτερη συνοχή. Οπότε θα σας κάνω ένα μικρό πέρασμα σε όλο το τέτοιο και λογικά έχω ετοιμάσει το πρώτο. Γενικά όταν χαίρομαι για κάτι και είμαι χαρούμενος για κάτι που δημιουργώ καινούριο, μου έρχονται ιδέες, μπορώ, πλακώνομαι και τα κάνω μπαμ μπαμ. Δηλαδή μέσα σε μια μέρα, γιατί ετοίμασα 2 κιόλας.
Αν κάτι δεν μπορώ να το κολοβαράω αιώνες. Τέλος πάντων, αυτά θα περιμένετε πολύ ωραία πράγματα. Λογικά μπορεί και αύριο, μπορεί και σήμερα. Δεν ξέρω, μάμα μου τη βαρέσει. Μπορεί το βράδυ να δείτε και καινούριο βίντεο δεύτερο στα καπάκια, back to back. Οπότε γιατί όχι. Λοιπόν, σήμερα επίσης χαρούμενος γιατί θα δοκιμάζω ένα από τα φλιτζάνια που αγόρασα στο eBay. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δείτε το τι ωραίο που είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μεταλλικό μεν, ό,τι πρέπει για ελληνικό. Βασικά είναι το ιδανικό φλιτζάνι για ελληνικό καφέ. Έχω φτιάξει ελληνικό, είναι ο δεύτερος. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έβαλα φρένο. Υποσχέθηκα ότι θα περιορίσω τον καφέ όσο μπορώ και έβαλα σήμερα λίγο απότομα φρένο, μόνο δύο ελληνικούς. Έναν το πρωί για τα μαθήματα και έναν τώρα και νομίζω ότι αυτή θα είναι σήμερα. Επίσης, έχω πάρει ειδική κανάτα μπρίκι, της μπρίκα είναι ένα, για να φτιάχνεις καπουτσίνο, όχι καπουτσίνο, για να φτιάχνεις εσπρέσο, ναι, είναι της που κάνουν μόκα και εσπρέσο. Anyway, οπότε ετοιμαστείτε ότι στα επόμενα βίντεο θα είναι πιο, ακόμα πιο ποιοτικός ο καφές. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου χαίρομαι, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί ένα καλό βιβλίο, μια καλή, ένα καλό live, ένα καλό οτιδήποτε, ναι, ναι, αχ, ναι, ναι. Δεν θα ανάψω σήμερα, θα σου πω, δεν θα ανάψω, γιατί άμα ανάψω θα ξεχαστώ. Και άμα ξεχαστώ θα με πάρει πολύ ώρα. Λοιπόν, γιατί το σημερινό θέλω να είμαι στο to the point, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ με το σημερινό. Είναι ειδικά εξειδικευμένο, ιδιαίτερα μάλλον εξειδικευμένο το σημερινό βίντεο. Θα ανοίξω το τελευταίο, το τρίτο, ιδανικό φλιτζένιο που είχαν με το χοντρό τείχμα. Ισχύει. Αυτό είναι μεταλλικό, το σκεφτόμουν ότι επειδή είναι μέταλλο φεύγει πολύ γρήγορα, κρυώνει σχετικά γρήγορα ο καφές. Στην αρχή καίει. Αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει, και κρύος καλός είναι. Προς το παρόν είναι καλός. Λοιπόν, αλλά ναι, το συνιστώ. Πολύ ωραίο φλιτζανάκι, 4-5 ευρώ. Κώστα, δεν χαίρεσα και εγώ λάδι στο καφέ, παρέα με ένα καλό βιβλίο. Ναι. Και σας ξαναλέω, ίσως είναι αυτά τα 30. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που έχουν περάσει αυτό το σκαλοπάτι, μπορεί και πιο μικροί. Όταν ήμουν μικρός, δεν έδινα σημασία στις μικρές χαρές της ζωής. Στις μικρές απολαύσεις της ζωής, σε πράγματα που. Δεν θέλει πολύ τέτοιο, θέλει ποιότητα ρε παιδί μου, είτε ένα καλό γεύμα, είτε ένας καλός καφές, είτε ήμουνα πάντα της ποσότητας, γι' αυτό έβαλα και 250 κιλά, λοιπόν, οπότε ήμουνα πάντα της ποσότητας και καλό είναι και αυτό, να το γευτείς, να το καταλάβεις, να το δεις, αλλά μετά από ένα σημείο νομίζω ότι όλοι αρχίζουμε και ψάχνουμε το λίγο πιο ένα σκαλοπάτι παραπάνω, οπότε νομίζω ότι έρχεται η σειρά να περάσει σε λίγο πιο εκλεπτισμένα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή στον καφέ τουλάχιστον έχω μπει σε αυτό το mood. Ξανά δεν παίρνω νέες, τέλος. Το τελευταίο κουτί καταναλώθηκε δύο μέρες πριν, τέλειωσε. Δεν ξαναγοράζω, σου το λέω και εσάς, δεν παίρνω ποτέ νέες ξανά. Λοιπόν, οπότε θα το πάμε αυτό, θες ποιότητα. Και προτίμησα τα λεφτά που δίνω σε delivery για καφέδες, γιατί δόξα τω Θεώ τα παιδιά καλά να είναι, κάνουν πολύ ωραίο καφέ. Δεν θα γίνουν κλέφτες κι αυτοί προφανώς. Αλλά σκεφτόμουν ότι τα λεφτά που δίνω σε φρέντο εσπρέσο το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλά. Οπότε λέω, γιατί να μην το κάνω μόνος μου, να χαίρομαι. Ειδικά το καλοκαίρι έρχεται. Και επένδυσα εκεί. Πολύ καλή φάση. Το συνιστώ. Υπάρχουν δύο, να σας πω την εμπειρία μου στο θέμα. Υπάρχουν δύο ειδών κανάτες. Οι κλασικές που είναι η μόκα. Τα μόκα ποτς, στο οποίο βάζεις τον εσπρέσο από κάτω και δημιουργεί ειδική πίεση. Τι ωραίες εφευρέσεις. Δηλαδή, μόνο και μόνο σε εφεύρεις αυτό το πράγμα, το χαίρεσαι. Αυτό είναι φτιαγμένο για μένα. Βάζεις τον καφέ από κάτω, βάζεις το νερό από κάτω. Γεια σου, ρε Αρτιόμκα. Λοιπόν, και από την πίεση και τη θερμοκρασία, το νερό περνάει μέσα από τον καφέ, φιλτράρεται από τον εσπρέσο και βγαίνει από πάνω. Καλά, εντάξει. Αυτά είναι σχεδιασμένα για μένα. Λοιπόν, και έχει τα μόκα ποτς, στα οποία κάνεις μόκα. Και υπάρχουν τέσσερα μπρίκια συγκεκριμένα στην ελληνική αγορά, τέσσερα όλα και όλα, τα οποία είναι και ακριβούτσικα είναι η αλήθεια, στα οποία βγαίνει εσπρέσο, πιο κοντά στη γεύση του εσπρέσο από ό,τι στη μόκα, γιατί η μόκα είναι διαφορετική παραλλαγή, και με καλύτερο καϊμάκι. Τα τέσσερα φλιτζάνια είναι κοντά στο 45, αλλά νομίζω ότι ταξίζει. Αν είστε σε αυτό το mood, πάρτε το, επενδύστε, ή θα πάρεις με κάψουλες ή θα πάρεις με τέτοιο. Δεν θέλω να πάρω με κάψουλες, πήρα έτσι. Μπορεί να το πέρασε και στο κάμπινγκ που λέει ο λόγος. Το φορτώνεις στο αμάξι, κυριολεκτικά όμως. Το φορτώνεις στο αμάξι, το βάζεις πάνω από τη φωτιά και το αφήνεις ρε φίλε. Και έχεις καφέ παντού. Εντάξει. Αφού σας είπα τον καημό μου του καφέ και χάρηκα κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε σιγά σιγά στο τι θα πούμε σήμερα. Νομίζω ότι έχει υψηλό καταλάβει. Αλλά είναι πολύ γενικό το σημερινός τίτλος, γιατί εγώ είμαι πιο συγκεκριμένος σε αυτά που θέλω να σας παρουσιάσω. Dolce Gusto,
Εγώ πήρα τις, πώς λέγεται, μόκαποτς της, ένα ιταλικό είναι, δεν θυμάμαι τώρα, συγκεκριμένο όνομα, συγκεκριμένα τα πάντα όλα, αλλά θα σας το δείξω. Όταν θα έρθει θα το γενιάσουμε. Η πόρτα νοικοκλίνει μόνη της γιατί έχει ρεύματα αέρα. Φαντάσματα αυτή τη στιγμή κοιμούνται. Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα κάτσω να μπω να το ψάξω. Περίμενε, περίμενε. Να μην σας αφήσω μετέωρους. Λοιπόν, κάτσε να δω τι πήρα. Ούτε καν θυμάμαι πώς λέγεται. Τόσο καλός είμαι. Αλλά δεν έχει σημασία. Το είχα ψάξει. Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Μικελάντζελο. Μικελάντζελο. Όχι. Είναι η κλασική τέτοια. Εν τω μεταξύ το Scrooge τα έχει παίξει, ότι τι σήμερα, δεν γουστάρεις κύριε Scrooge, δεν μας θες. Ότι τι, δεν φτάνει που σε ψάχνουμε κιόλας. Καφετιέρα εσπρέσο, μπρίκα ήτανε βασικά, sorry. Μπράβο, νομίζω αυτό ήτανε, της μπρίκα της Βιαλέτη, μπράβο, είσαι ωραίος. Μπρίκα εσπρέσο εσπρέσο, τα original, θα σας δώσω το link, εγώ πήρα... Μπράβο, της Βιαλέτη. Άμα είσαι μέσα στα πράγματα, μπράβο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Τώρα δεν με νοιάζει, δεν είναι. Μακάρι να μου κάνουν sponsor καφέδες ή οτιδήποτε, αλλά δεν τα κάνουν. Κρίμα, δεν πειράζει. Εγώ πήρα αυτό με τα 45. 4 cups στα 45. Μέψησε η αλήθεια είναι. Τώρα η διαφορά με το άλλο δεν νομίζω ότι υπάρχει τεράστια. Τώρα με το άλλο είναι ακριβώς ίδια με αυτό που είναι στα 61. Θα πάρω, θα δοκιμάσω και θα σας πω το τέτοιο. Λογικά στο επόμενο live της Κυριακής θα έχουμε και test review. Οπότε, ναι, γιατί όχι. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, η Γιαλάδα έφυγε σήμερα από το βίντεο. Όχι πολύ η Γιαλάδα. Βέβαια, χτυπάει το φως έντονα, αλλά δεν μας πειράζει ούτε αυτό. Λοιπόν, αφού σας είπα το καημό μου για τα βίντεο, αφού σας είπα το καημό μου, δεν σου βγάζει μια μεταλλική γεύση στον καφέ? Δεν είμαι σίγουρος, είναι αλουμίνιο πάντως. Είναι αλουμίνιο και να σου πω κάτι, τη γεύση στον καφέ ακόμα και στις καφετιέρες που έχουν στα μαγαζιά τον καταλαβαίνω αν το νερό είναι λίγο ιδιαίτερο. Βασικά το νερό είναι που με πειράζει πιο πολύ στον καφέ παρά οτιδήποτε, γιατί αν το νερό δεν είναι καλό, συνήθως φιλτράρω το νερό προσωπικά, οπότε μπορώ και καταλαβαίνω τη γεύση στο νερό, όχι στο μπρίκι σε οτιδήποτε. Άστα Τζάμπο, εδώ είσαι. Εδώ. Pass original κατά καρφί γι' αυτό. Επειδή είναι αλουμίνιο, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτό είναι το μόνο τέτοιο. Δεν είναι inox, οπότε θέλει καθάρισμα κατευθείαν και χωρισμένο. Το χωρίζεις στα δύο. Το χωρίζεις στα δύο και το αφήνεις να στεγνώνει ξεχωριστά. Μην το αφήνεις. Δηλαδή, το μυστικό σε αυτές. Κώστας ενημερωμένος, εκεί που δεν ήξερε τι θα πει εσπρέσο, ξαφνικά ενημερώθηκε και μάθε τα πάντα όλα. Το μυστικό σε αυτές λοιπόν είναι απλά να τις πλένεις καλά, να τις καθαρίζεις και να τις χωρίζεις. Να το χωρίζεις σε δύο κομμάτια και να τις βάζεις να κάνουν, να στρώνουν. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Το επόμενο live. Στο επόμενο live. Γιατί θα έρθει. Μέσα στην εβδομάδα λογικά θα έρθει. Χάρηκα πάντως. Χάρηκα γιατί είναι κάτι καινούριο. Άλλο ένα βήμα παραπάνω στο θέμα ποιότητα και μ' αρέσει αυτό. Δεν θα σου πω ψέμα ότι δεν μ' αρέσει. Το καθαρά, ναι, ισχύει. Αυτό έχει ένα μεγάλο point. Αλλά ας πούμε ότι είναι μέρος σιροτελεστίας. Μετά από ένα καλό, μαζί με ένα καλό μπολάκι καπνό, ρε παιδί μου, και ένα τέτοιο και είσαι κομπλέ. Εντάξει. Για μένα παντού τετραπλό. Πετάς ένα τέτοιο μέσα, τέσσερις δόσεις με τη μία και άντε για το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Λοιπόν, πάντως, μετά από όλα αυτά, σήμερα θα σας κάνω ένα τσιγάρο πριν και ένα μετά. Δεν καπνίζω, τσιγάρα δεν κάνω. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα έχω σταματήσει εδώ και ευτυχώς θα πω. Εδώ και πάρα πολύ πολλά χρόνια, από τότε που έγινα, που άρχισα να καπνίζω πίπα σε φάση μπολάκια. Δεν μου σταμάτησε η επιθυμία. Όχι ότι την είχα και ποτέ έντονα. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που πραγματικά μέχρι και σήμερα κάθομαι και το λέω και το σκέφτομαι. Γιατί. Εντάξει. Εντάξει. Σερτς Βάρντενε. Με το καλό καλά να έρθει. Με το καλό να φτάσει πραγματικά. Στο εύχομαι να τη χαρίσει η Σερτς Βάρντενε. Να τη τρώσει καλά. Αυτό. Να τη τρώσει καλά την Σερτς Βάρντενε. Κάθε 10. Δεν τα ξέρει βασικά, φαντάζομαι. 10 καλά καπνίσματα για να στρώσει τον μπολ μέσα. Αλλά ναι. Γενικά με την πίπα, ρε παιδί μου, σε αυτά δεν μπορείς να κόψεις και το κάπνισμα και όλα. Πάντως το περηφανεύω μέχρι και σήμερα ότι το μόνο πράγμα που δεν μπόρεσα στη ζωή μου να εθιστώ
και κυριολεκτικά το προσπάθησα. Δεν θα σου πω ψέματα ότι το προσπάθησα. Υπήρξαν περίοδοι που το έδινε και καταλάβαινε, αλλά το μόνο πράγμα που δεν κατάφερα. Ναρκωτικά δεν έχω κάνει, πέρα από αυτό, μακριά από αυτό. Αλλά το μόνο πράγμα από τις συνήθειες τις καθημερινές που δεν μπόρεσα να εθιστώ είναι το τσιγάρο. Όσο και να το προσπάθησα, όσο και να κάπνιζα, δεν μπόρεσα να πω ότι. Για μένα ήταν εύκολο να πω σταματάω και σταματάω. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, οπότε δεν ξέρω. Ήταν το μόνο πράγμα που εύκολα άλλαξα. Και πλέον για μένα, ίσως γιατί στο μυαλό μου, και αυτό φταίει, είναι θέμα νοοτροπίας και μυαλού, στο μυαλό μου πάντα όλο αυτό είχε να κάνει με την. Όσοι κάνετε πίπα, ξέρετε, είχε να κάνει καθαρά με την. Με τη σκέψη του καπνίζω, γιατί μου αρέσει όλη αυτή η φάση με τον καπνό, ρε παιδί μου. Εμένα πάντα έτσι, γι' αυτό το ξεκίνησα. Γιατί μου άρεσε η φάση με τον καπνό, μου δίνει λίγο πιο ωραία, μια ηρεμία. Δηλαδή είναι αυτό. Το ότι. Τώρα είναι λίγο περίεργο στο κεφάλι του πώς το έχει ο καθένας, αλλά εμένα από παιδί για κάποιο λόγο με εντυπωσίαζε αυτό. Και νομίζω ότι το ιδανικό για μένα τελικά είναι ένα καλό μπολάκι πίπας, το οποίο το κάνεις μια φορά κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα. Υπάρχουν και φορές που θα κάνω και 3-4 τη μέρα, αλλά πολύ σπάνια. Δηλαδή τώρα έχω να ανάψω 2 εβδομάδες σχεδόν, οπότε. Εντάξει. Κάποια στιγμή να συναντήσουμε. Ναι, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Τα συμπράκαλα πάντως θα τα πάρω όλα μαζί στη Θεσσαλονίκη. Α, λοιπόν. Ναι. Πάντως για το σημερινό επεισόδιο δεν ξέρω. Εσείς ανάψτε άμα θέλετε τσιγάρο, ανάψτε τις πίπες σας, ανάψτε ό,τι γουστάρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ μεταξύ, κύριε, με λένε τα παιδιά μερικά, όχι όλα. Αλλά ναι, είναι λίγο ενδιαφέρον να τον τα ακούσει αυτό. Τι σας έχουμε σήμερα. Σήμερα σας έχω το τρίτο σκέλος, σας το είπα και χθες. Σας έχω το. Καταρχάς, με ακούτε καλά. Ακούγεται η μουσική τουλάχιστον λίγο πίσω στο background. Σήμερα σας έχω το τρίτο μέλος από αυτά που ξεκινήσαμε από τα προηγούμενα. Μπαρμπακότσο. Ακόμα μπάρμπα δεν με έχει πει κανένας. Ελπίζω να αργήσει λίγο αυτή η μέρα. Αλλά το πιο πιθανό θα γίνει και αυτό. Αλλά όχι ότι είναι κακό. Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Θείο. Το κλασικό το. Θείο, να σε πω κάτι. Θείο, περίμενε. Στο χωριό. Όχι, με έχουν πει θείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Φιάλτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσουμε που λέτε για κάτι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ. Είναι από τα πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι έθεσαν και αυτά το λιθαράκι τους στο να ακολουθήσω την πορεία που ακολούθησα στη ζωή μου. Μπορώ να πω και με το παραπάνω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς έχει φάση. Σας είπα για τη φυσική, για την παραφυσική, για το οτιδήποτε. Ήταν ωραία, τα προηγούμενα επεισόδια ήταν πάρα πολύ ωραία. Και εγώ που έκατσα, γιατί ποιο είναι το αστείο, ότι κάθαμε πολλές φορές. Να. Τώρα, άμα δεν ευλογήσει τα γένεια σου και έχω και μπόλικα, δόξα τω Θεώ. Κάθομαι και τα βλέπω τα βίντεο που κάνω, τα λέω. Και καμιά φορά κολλάω, ρε φίλε. Τραβάει, έχει καλή ροή. Δηλαδή, σε φάση άνετα ξαναχτυπούσα ένα δύο ώρο να μ' ακούω. Και καθόμουν και άκουγα αυτά που έλεγα, ρε παιδί μου, που και σας έλεγα για το παραφυσικό και πώς από τη φυσική, το πώς το σύνδεσα. Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν ξεφύγαμε. Και τουλάχιστον ενώ δεν έχω σχέδιο, ποτέ δεν ξεκινάω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αχ, λοιπόν. Και ενώ πάντα ξεκινάω, χωρίς να ξέρω τι θα πω, είμαι σε φάση πιο γιόλο πεθαίνεις. Αν μπορούσε να υπάρχει ορισμός του πάω τελείως αυθόρμητα παντού και στα βίντεο και σε όλα, είμαι εγώ. Λοιπόν, αλλά μ' αρέσει γιατί ακολουθεί, τραβάει μια πολύ καλή ροή. Το κράτησα καλά και νομίζω ότι το πέρασατε και εσείς καλά. Το σημερινό λοιπόν θα είναι λίγο ιδιαίτερο. Και τι λέω, γιατί μάλλον λέω λίγο ιδιαίτερο. Σας έδειξα, μιλήσαμε μάλλον για το κομμάτι το παραφυσικό που με απασχόλησε αρκετά τα χρόνια τα εφηβικά μου. Μιλήσαμε για διάφορα όμορφα κομμάτια μέχρι σήμερα. Γενικά με το καλό δείτε, τεχνικά αυτά τα live είναι ένα άλλο memorium δικό μου, ένα άλλο ημερολόγιο, η πορεία μου από τότε μέχρι σήμερα. Και σήμερα θα πιάσω ένα κομμάτι το οποίο με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, το σκέφτομαι να σας το παρουσιάσω. Είναι τα περιοδικά τα οποία έβαλαν για τη Μυστηριώδης Λίμνο. Η Μυστηριώδης Λίμνος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που μπορείς να μιλάς για πολύ καιρό και να μην τελειώνει. Γιατί το καλό με το νησί, δεν ξέρω, αλλά το νησί έχει το πολύ ωραίο ότι έχει πάρα πολλές γωνίες, που κάθε γωνία έχει κάτι διαφορετικό.
από διαφορετική περίοδο και υπάρχουν ακόμα άλλα τόσα κρυμμένα πράγματα που ακόμα και εμείς που ζούμε εδώ πέρα μπορώ να πω ότι κάθε φορά, κάθε χρόνο ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Δηλαδή έχω φτάσει 33 χρονών και μέχρι τώρα πάντα θα βρω κάτι καινούριο. Δεν είναι ότι το νησί πάντα μπορεί να είναι βαρετό, μπορεί να έχει να είναι σκληρές οι συνθήκες το χειμώνα, αλλά πάντα θα σου δώσει κάτι καινούριο, πάντα θα σου ανοίξει καινούρια πράγματα να δεις. Και είναι ωραίο, γιατί αν έχεις λίγο το να θες να εξερευνήσεις, το να μάθεις πράγματα, το να χαθείς αυτό και να... Έχει ένα περίεργο αέρα. Και όσους φίλους έχουν έρθει, όσοι γνωστοί, όσοι έχουν έρθει και το έχουν επισκεφτεί, πάντα αυτό λένε, ότι η Λίμνος έχει μια ιδιαίτερη αύρα. Είναι λίγο μυστηριώδης και μυσταγωγική αυτή η αύρα του νησιού, αλλά δεν θα πω παραπάνω, να έρθετε να το γευτείτε κι εσείς. Και άμα έρθετε να με ψάξετε, να με βρείτε. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια. Έχουν έρθει παιδιά. Θυμάμαι, δούλευα στην ταβέρνα πριν από 2 χρόνια και εκεί που δούλευα και σέρβιρα, ξαφνικά σκάει μύτη ένας πιτσιρικάς. Να έρθει, αξίζει. Σκάει ένας πιτσιρικάς και κατεβαίνει από το αμάξι με τον μπαμπά του και έρχεται. Εγώ είχα το δίσκο τώρα και έρχεται μπροστά μου. Ενώ είχα σέρβιρα, ρε παιδί μου, και μου λέει: ήρθα με Λίμνο με τους γονείς μου και ήρθα να σε βρω. Πούμε. Όπω εντάξει, και ήταν λίγο πολύ περίφημο. Γιατί τώρα οι πελάτες γυρνούσαν και βλέπαν καλά-καλά, αλλά έχει πολύ πλάκα. Και ήταν και ο πατέρας του και καλά, και μου λέει: γεια σας, μας έφαγε να σε γνωρίσει πώς και πώς το παιδί. Και είχαν έρθει διακοπές και φτάσαν μέχρι την ταβέρνα που δούλευα για να με δει. Τέλος πάντων, ήταν αυτά τα ωραία. Οπότε να πείτε ένα γεια μα με δείτε, μην τρέπεστε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι να γνωρίζω άτομα τα οποία παρακολουθούν αυτό που κάνω και γενικά μου αρέσει. Γι' αυτό σας λέω, μην τρέπεστε. Τώρα, το λιθαράκι νομίζω ότι όντως πέρα από την περιέργεια, γιατί ένα από τα πράγματα που με χαρακτηρίζει είναι η περιέργεια μεγαλώνοντας. Το λιθαράκι λοιπόν για να φτάσω ως εδώ, το έθεσε ένα περιοδικό και είναι το πρώτο περιοδικό αυτού του τύπου που πήρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα πάρα πολλά από αυτού του τύπου, γιατί έπαιρνα κάποια άλλα συγκεκριμένα. Γιατί εμένα η στροφή μου, ο εγκέφαλός μου τότε ήταν κλειδωμένο στο διάστημα και στους δεινόσαυρους. Αυτά τα δύο ήταν τα μοτίβα που έπαιζαν στο κεφάλι μου. Διάστημα, δεινόσαυροι και μπήκε και η τεχνολογία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν, το πρώτο τεύχος και μάλιστα έχει ημερομηνία Νοέμβριος του 2000. Ήμουνα πρώτη γυμνασίου τότε. Όχι, ή Δευτέρα, κάτσε μισό. 99, όχι, Δευτέρα γυμνασίου ήμουνα. Ωραίος. Όποιος ενδιαφέρεται, θα τα δείξω, τα έχω όλα εδώ. Όχι ακόμα, δεν θα φτάσω στο Popular Science, σιγά σιγά, θα σας δείξω το πρώτο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ δυνατά. Καλά, εν τω μεταξύ καθόμουν να τα ψάχνα και είδα ότι όλα αυτά είναι άπειρα που διάβαζα, παιδί, τελικά. Έχω κούτες ολόκληρες στο χωριό με αυτά. Λοιπόν, ήταν Δευτέρα γυμνασίου, μήνα τον Νοέμβριο του 2002. Είχαμε κατεβεί για τον πρώτο μαθηματικό διαγωνισμό που πήρα στη ζωή μου μέρος. Εγώ πήγαινα στο Λιβαδοχώρι γυμνάσιο. Εγώ ενδιαφέρομαι, αλλά εγώ θα φτιάξω όχι στα 1600, σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ πάω για όχι 1600, πάω για πιο μεγάλο τέτοιο, για πιο μεγάλο build κάποια στιγμή. Αυτό είναι το κακό με εμένα, ότι αυτή τη στιγμή ο δικός μου είναι πάνω κάτω στα ίδια μοτίβα. Πιο χάλια λίγο, αλλά αν θα πάω σε πιο δυνατό. Τέλος πάντων, όποιος ενδιαφέρεται από το chat, ας στείλει ένα μήνυμα, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, και ήταν ο πρώτος μαθηματικός διαγωνισμός που πήρα στη ζωή μου μέρος. Εν τω μεταξύ για μένα ήταν happening, να σας πω, γιατί στη Μύρινα, από το χωριό στη Μύρινα, είχα έρθει όλες και όλες 3 φορές όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, μέχρι και τα 12 μου, 13 μου χρόνια, είχα έρθει 3-4 φορές. Δηλαδή, σκεφτείτε, ήμουνα τελείως τίποτα, μην το συζητάς καν. Λοιπόν, ήμουνα σε φάση απομονωμένος, ρε παιδί μου. Αν υπήρχε ένας ορισμός του απομονωμένου ανθρώπου, ήμουνα από αυτούς, ρε παιδί μου. Η επιρροή μου ήταν καθαρά στα σύνορα του χωριού, άντε και σε κανένα γειτονικό χωριό και μέχρι το γυμνάσιο μετά. Πω, το γυμνάσιο ήταν ένα πολυπολιτισμικό σοκ, γιατί ξαφνικά στο γυμνάσιο μετακινηθήκαμε σε άλλο χωριό και ήρθα σε επαφή με τα παιδιά από άλλα χωριά. Ήταν τελείως mind-blowing το μυαλό μου τότε, δηλαδή έπαιρνα πληροφορία από παντού. Τέλος πάντων, και που λέτε ήταν ο πρώτος μου μαθηματικός διαγωνισμός, Δευτέρα γυμνασίου, και είχα κατεβεί στη Μύρινα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου
η πρώτη φορά στη ζωή μου που κατέβηκα μόνος μου στη Μύρινα. Γιατί μέχρι και τότε, σας είπα, δεν είχα κατέβει 3-4 φορές. Και το χωριό μου απέχει 25 χιλιόμετρα από τη Μύρινα, σκεφτείτε λοιπόν. Και μόνο για γιατρούς ανερχόμουν, δηλαδή σε φάση αυτό, αν για κανένα εμβόλιο, και τα εμβόλια τα κάναμε στο χωριό τότε, στο ιατρείο. Δηλαδή, πολύ σπάνια. Δηλαδή, μόνο για άμα χτυπούσα ή οτιδήποτε. Αυτή ήταν η τέτοια μου. Και πήγαινε καρφί στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο σπίτι το έχω αυτό το νοσοκομείο. Λοιπόν. Και ήταν η πρώτη φορά, λοιπόν, θυμάμαι στη ζωή μου, που πήγα μόνος μου στη Μύρινα. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο ταξίδι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, καφεδάκι άραξε, τώρα πιάσαμε κουβέντα. Λοιπόν, και. Ήταν η πρώτη φορά που γενικά, εντάξει, όταν ήμουν παιδί τα έβγαζα λίγο δύσκολα. Η μάνα μου, θυμάμαι, πάντα μας έδινε με τον αδερφό μου 150 δραχμές τον καθένα. Και τι κάναμε με τον αδερφό μου, και θα σου πω γιατί πώς θα το συνδέσω. Ότι σε φάση μας έδινε 150 ευρώ κάθε πρωί και τα 150 δραχμές, λέω ευρώ, 150 δραχμές. Και με τις 150 δραχμές πηγαίναμε και παίρναμε, τότε ήταν τα Champion, μόλις είχαν πρωτοβγεί. Και παίρναμε ένα κουρασάνο ένα, ένα κουρασάνο άλλο, και παίρναμε κι άλλο ένα, με τα 50 και 50 τα βάζαμε μαζί και μοιραζόμασταν για πρωινό ένα στο δρόμο. Κόβαμε ένα κουρασάν το τέτοιο στη μέση, όταν είχαμε λεφτά. Γιατί μερικές φορές δεν έπαιρνα καν. Αλλά τις φορές που είχαμε γινόταν αυτό και το μοιραζόμασταν με τον αδερφό μου στο δρόμο και ανεβαίναμε. Τέλος πάντων, εκεί ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που η μάνα μου είχε δώσει για να κατέβω, ρε παιδί μου, εκτός από τα εισιτήρια, τα πηγενέλα στο τέτοιο, μου έδωσαν και μερικά χρήματα παραπάνω. Γιατί μου λένε σε φάση, ξέρεις, θα πας στη Μύρινα, μπορεί να θες να φας κάτι, να πιεις κάτι, οτιδήποτε. Και ο Κώστας τα λεφτά που είχε τα παραπάνω, μου πήγε γιατί τα ξόδεψε. Ενώ άλλο τα πήγαινε να παίξει, άλλο τα πήγαινε να τα ρίξει στα ηλεκτρονικά ή στο οτιδήποτε. Εγώ πήγα και αγόρασα αυτό εδώ. Ήταν Νοέμβριος του 2000, το γράφει ξεκάθαρα πάνω. Λοιπόν, ήταν το National Geographic. 1900 δραχμές έκανε τότε. Για μένα ήταν προβολικά πάρα πολλά λεφτά, 1900 δραχμές. Χριστέ μου, κάθομαι και το σκέφτομαι τώρα. Και ήταν πάρα πολλά λεφτά, 1900 δραχμές για μένα. Ενώ τώρα, άμα το σκεφτείς, δεν είναι τίποτα. Είναι 1900 δραχμές, είναι γύρω στα. Πόσα είναι, 4 ευρώ. 4 ευρώ. 4,5 ευρώ. Εκεί μέσα. Βασικά, όχι παραπάνω. 5, 6 ευρώ. Εκεί μέσα. 4,90, 5, 6. Anyway, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Και απαγορευτικό. Για μένα ήταν απαγορευτικό το κόστος, λοιπόν. Και εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι αν ήταν μόνο αυτά τα λεφτά ή αν είχα μαζέψει και άλλα λεφτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν υπάρχει καν στην μνήμη μου σαν πληροφορία. Και είχα εντυπωσιαστεί. Δεν ξέρω γιατί με τράβηξε και τα αγόρασα. Έχει τον Γκαντάφη. Hi, hi from Greece. How are you? I hope you are having a nice time. We are talking in Greece. In Greek. In Greece. Χριστέ μου, το αγγλικό με το ρεγγικά. But take a seat, man, girl, whatever you are. I hope you have a nice time. And don't spam, I hope you won't spam. Λοιπόν, με είχε εντυπωσιάσει αυτό. Δεν ξέρω γιατί με είχε εντυπωσιάσει τόσο το συγκεκριμένο περιοδικό. Ήταν National Geographic, ρε φίλε. Το βλέπα στην τηλεόραση, στο το διαφημίζουν. Και για κάποιο λόγο, καλησπέρα Μητσάκος, καλησπέρα, ευχαριστώ για το. Nice, nice. Και το έβλεπα. I'm nice as well. Και το έβλεπα και με εντυπωσίασε και το τσίμπησα. Ήτανε. Το καλύτερο ταξίδι, το ταξίδι 25 χιλιόμετρων. Αλλά για το δικό μου μυαλό τότε, όταν ήμουν παιδί, ήταν mindfuck. Sorry για τις λέξεις, τις εκφράσεις, αλλά το μυαλό μου είχε χτυπήσει κόκκινα. Και ναι, κάπως έτσι έγινε η εισαγωγή μου. Το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και το ξαναδιάβαζα και το ξαναδιάβαζα. Ήταν εισαγωγή σε ένα κόσμο λίγο διαφορετικό. Σε μυστήρια, σε χώρες και μυστήρια, σοβαρά μυστήρια. Oh, thank you very much. Ειδικά οι φωτογραφίες από τον National Geographic είναι απίστευτες. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτες φωτογραφίες. Είχε μέσα για την Τογκούσκα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και το οροπέδιο που το Ράνα. Ναι, οκ. Okay. Τι όμορφο, τι όμορφο. GRTR. Λοιπόν, I thank you for the love. Anyway, εν τω μεταξύ αυτό το μιλάω και αγγλικά και τέτοια ταυτόχρονα. Τα χαλιά αγγλικά μου, ξαναλέω. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η εισαγωγή. Ξαναπήρα τέσσερα. Όχι, ξανάπαιρνα βασικά, αλλά αυτό που βρήκα, τέλος πάντων, που ψάρεψα, είναι αυτό εδώ που μου άρεσε πολύ. Αλλά δείτε τώρα πόσο έχει πέσει η διαφορά. Με το που βγήκε το ευρώ, γιατί ξαφνικά πήγε στα 6,90. Δείτε τώρα, αυξήθηκε η τιμή και μίκρινε το μέγεθος. Σε πήγαινε αλλού. Το National Geographic ήταν μια εποχή μόνο του. Δηλαδή, έπαιζε μπάλα μόνο του σε μεγάλα γήπεδα. Και κρατούσε την ποιότητα πάρα πολύ, μέχρι που άρχισε σιγά σιγά, και αυτή είναι η διαφορά, προσέξτε τώρα το ένα,
από το άλλο. Άρχισε μέσα σε 4 χρόνια μετά την ευρώ εποχή να πέφτει πάρα πολύ. Αυτό προφανώς καταλαβαίνετε για ποιο λόγο το αγόρασα. Δεν θέλει και πάρα πολλά. Έχει μέσα για ηλιακές κατηγορίες. Αυτά έβλεπα όταν ήμουν παιδί και πραγματικά ταξίδευα. Δηλαδή, σε φάση, δείτε, έχει. Αχ, τι όμορφο. Αυτά τα λέω στους μαθητές μου και δεν ασχολείται κανένας πλέον. Δηλαδή, βλέπεις τις ηλιακές καταιγίδες, βλέπεις το μαγνητικό πεδίο της γης, πώς επηρεάζεται από τον ηλιακό άνεμο και από την ακτινοβολία. Βλέπεις. Μαγεία. Για μένα ήταν μαγεία όλα αυτά. Ήταν η πρώτη μεγάλη. Διάβαζα, έβλεπα ντοκιμαντέρ, μου άρεσε, αλλά ξέρεις, είναι σε φάση. Ειδικά όταν δεν έχεις λεφτά πολλά και τα λεφτά σου όλα τα ξοδεύεις σε αυτά, τα εκτιμάς λίγο παραπάνω. Τα διάβαζα και τα ξαναδιάβαζα και τα ξαναδιάβαζα. Αχ, γιατί πρέπει να ξαναπάμε στη Σελήνη. Σε φάση, οπ. Έχει λόγους και αυτά. Έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Γενικά όσοι δεν έχετε διαβάσει National Geographic, σας... δεν είμαι σίγουρος. Η αλήθεια πρέπει να βγάζει, αλλά δεν ξέρω αν είναι με συνδρομή αν θα το βρεις. Πάντως, είναι από τα καλύτερα η ποιότητα χαρτιού. Ή εντάξει διαφημίσεις παντού, ρολόγια και ιστορίες, αλλά εντάξει. Λοιπόν, απίστευτα άρθρα, απίστευτες φωτογραφίες. Σε γενικές γραμμές, η φωτογραφία, η εικόνα του ήταν πολλά level ψηλά. Πάρα πολλά level ψηλά. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήταν μια μαγεία. Και μετά, εμείς είχαμε όμως κάτι άλλο πολύ ωραίο, το οποίο το ανακάλυψα λίγο πιο μετά. Τώρα θα μου πεις, με το που άρχισα και πήρα αυτό, το πρώτο. Κυριολεκτικά είναι το πρώτο περιοδικό. Δεν τέλειωσα ακόμα. Για το Nat Geo. Το Nat Geo έρχεται μετά. Είναι πολύ πιο μεταγενέστερο το Nat Geo. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που νομίζω είναι ελληνικό το συγκεκριμένο είναι αυτό. Γεώραμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει να κάνει για τον ήλιο και τους πλανήτες όπως βλέπετε. Γι' αυτό και το αγόρασα. Και όπως βλέπετε έχω μέσα και σημειώσεις. Που είχα μείνει τότε, ρε παιδί μου, και τη διάβαζα φανατικά. Που έλεγε για όλους τους πλανήτες και για όλα τα ηλιακά συστήματα. Εντάξει, ίντερνετ δεν είχα τότε. Το να περιμένει στοιχεία πάνω από μια τηλεόραση να δει ένα ντοκιμαντέρ random, γιατί ήταν random, ό,τι έδειχνε τηλεόραση και ποια τηλεόραση, ετένα, ετ2. Εντάξει, ήταν λίγο περιορισμένη η πληροφορία. Δεν είναι όπως είναι τώρα που ανοίγεις ένα YouTube και τσεκάρεις ό,τι θες, θα ανοίξεις ένα άρθρο και. Οπότε αυτή ήταν η πηγή πληροφορίας με την ησυχία σου. Δεν περιοριζόσουν από το χρόνο που θα έβλεπες ένα τυχαίο ντοκίμαντερ μια στο τόσο. Διάβαζες, ρε παιδί μου, έβλεπες. Σε φάση. Εν τω μεταξύ, τότε ήταν η φάση που είχα για το Voyager. Πρώτη φορά είχα μάθει για το Voyager και είχα την τύχη να γνωρίσω τον Κρυμιζή. Ο οποίο Κρυμιζή ήταν από. Τα ιδρυτικά στελέχη του προγράμματος Voyager και όχι μόνο, και άλλων διαστημικών προγραμμάτων. Και ήταν τρομερός άνθρωπος. Δηλαδή, το καλό του φυσικού, ειδικά της Θεσσαλονίκης, όταν ήμουν εγώ φοιτητής, ήταν μάλλον ότι τα πρώτα χρόνια καλούσε τρομερές προσωπικότητες και είχα αυτή την τύχη να γνωρίσω τον Κρυμιζή. Τι άνθρωπος κι αυτός που όλοι είχε κάνει μια ομιλία, θυμάμαι τότε. Τι όμορφα. Τέλος πάντων, γενικά, αυτούς που τα φτιάξανε, κάποιος από αυτούς έτυχε να τους γνωρίσω. Και ναι, φανταστείτε τώρα όταν τα διαβάζεις αυτά, παιδί. Ξαφνικά έρχεται μια μέρα μεγαλώνοντας που αυτά που σε συντροφεύαν όταν ήσουν ένα παιδί έρχεται η ευκαιρία και γνωρίζεις τα άτομα που θαύμαζες από μικρός. Ναι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ ωραία το γεώραμα. Ήταν η αντίστοιχη ελληνική πρόταση στο National Geographic. Ήταν από τις πάρα πολύ καλές ελληνικές προτάσεις. Το συγκεκριμένο του 2001. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν. Βλέπετε πάνω, Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2001. Παιδιά, έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Το συγκεκριμένο είναι 20 χρόνια, έτσι. Αν σε 10 χρόνια, θα είναι, αν ήταν βιβλίο, ο συγγραφέας θα γινόταν κλασικός. Σχεδόν κλασικός, θα αποκτούσε άλλο νόημα. Οπότε σε φάση 20 χρόνια πριν. 20 χρόνια πριν. Τα κάθομαι καμιά φορά και τα σκέφτομαι και λέω, ρε φίλε, πόσες ζωές πίσω. Κι όμως είναι σαν καινούρια όλα, γιατί τα πρόσεχα. Καλησπέρα. Νίκ, καλησπέρα. Λοιπόν. Γιώργο. Πάρα πολύ καλή πρόταση. Και επειδή είχαν μπει τότε στο τρυπάκι τα ελληνικά περιοδικά, και όχι μόνο τα περιοδικά, και οι εφημερίδες, είχαν ξεκινήσει κάτι άλλο πολύ ωραίο. Υπήρχε ένα άλλο ωραίο στην Ελευθεροτυπία, που ήταν Ελευθεροτυπία, έπαιρνε στην εφημερίδα την Κυριακάτη και την Κυριακάτη του Σαββάτου. Σάββατο ήταν το Γεωτρόπιο. Τι όμορφο το Γεωτρόπιο. Το μεταξύ, ένα από τα πολύ.
αυτό ήταν μαχαιριά. Όχι, το έπαιρνα κι εγώ όταν ήμουν. Τρία τεύχη είχα πάρει. Πάρτο! Έχει ωραία σελιδοποίηση. Ωραίες εικόνες. Από περιεχόμενο. Πεταμένα λεφτά. Καλύτερα δώσ' τα πάρε με ένα club sandwich. Να σου μείνει και το λίπος, ρε αδερφέ. Που λέει ο λόγος. Πιο κερδισμένος θα είσαι. Πραγματικά στο λέω. Γενικά, καλό είναι το ήχορ. Άμα θες από περιέργεια να το διαβάσεις, διάβασέ το. Απλά έχει λίγο το. Εν τω μεταξύ είναι σε φάση. Όχι, εδώ φαίνομαι ότι το κατακρίνω. Αλλά. Ναι, experiment. Ναι. Δεν το θυμάμαι καλά, Αντώνη, να σου πω την αλήθεια. Πάντως για το ήχορ που έλεγες, διάβασέ το. Πάρε ένα για την πλάκα σου να το διαβάσεις, αλλά μην δώσεις πολύ βάση σε αυτά. Κάντο. Από περιέργεια δεν κάνω το. Πλάκα έχει. Πάντως το γεωτρόπιο το βγάζει η Ελευθεροτυπία το Σάββατο. Ήταν η πρόταση, αυτή και κανένα δυο ακόμη, προτάσεις των ελληνικών εφημερίδων για να πιάσουν το μπαλμό. Γιατί η χρυσή περίοδος ήταν τότε, Ελλάδα. 2000-2001 με 2005. Αυτά ήταν τα χρυσά χρόνια. Και λίγο. Ναι, αυτά ήταν τα χρυσά χρόνια των περιοδικών αυτών. Ήταν η καλύτερη μας περίοδο, θα μπορούσα να πω, ως χώρα. Και γενικά, ρε παιδί μου, ρίχναν χρήμα σε αυτά. Και χρήμα και προσοχή. Θα σου πω και γι' αυτό. Πάντως, το συγκεκριμένο το γεωτρόπιο έδινε πιο πολύ έμφαση στις περιηγήσεις. Δεν έδινε τόσο έμφαση στο. Το γεώραμα ήταν αυτό. Τέλος πάντων, έδινε πιο πολύ έμφαση και σε άλλα πράγματα. Δεν ήταν αμυγός επιστημονικό, αλλά είχε πολύ ωραία αφιερώματα, όπως αυτό του Humble. Τρομερό. Αυτό ήταν τρομερό. Γι' αυτό. Αυτά τα θέλω, αυτά τα έχω κρατήσει γι' αυτό. Και θα σας δείξω τώρα το περιοδικό που αγόραζα φανατικά. Λοιπόν, τότε, εκείνα τα χρόνια λοιπόν, είχα μεγαλώσει αρκετά και δούλευα το καλοκαίρι για οικοδομή. Όλη μου η ιστορία ήταν τα καλοκαίρια. Πλακωνόμουν στην οικοδομή. Δούλευα, μάζευα λεφτά και περνούσα το χειμώνα μου. Και όταν ο Κώστας περνούσε το χειμώνα του, τα λεφτά του δεν τα ξόδευε σε φαΐ, δεν τα ξόδευε σε ρούχα, δεν τα ξόδευε σε τίποτα. Τα λεφτά που μάζευα όλο το καλοκαίρι από οικοδομή και ήταν αυτά τα ωράρια τραγικά. Δούλευα. Θα σας τα έχω πει πολλές φορές. Αυτά τα 7 με 7, κάτι ωραία. Θυμάμαι να ξεκινάω να πέφτω στα γόνατα για να στοκάρω και να ξεκινάω 7 η ώρα το πρωί στα γόνατα και να σηκώνομαι από τα γόνατα από το στοκάρισμα. Στις 5 η ώρα το απόγευμα, πω τραγικό, τα πόδια μου είχαν τρέχαν αίματα κυριολεκτικά από το τέτοιο. Γενικά όταν ήμουν παιδί έκανα πολλές υπερβολές στη δουλειά. Γενικά ήμουν και τώρα δουλεύω αρκετά, αλλά όταν ήμουν μικρός δεν λογαριάζα τίποτα. Κατέβαζα το κεφάλι και δούλευα σαν το σκυλί κυριολεκτικά. Και εσύ ήμουν 15, 16, 14 χρονών, δούλευα σταμάτητα. Αλλά η φάση μου ήταν. Αχ, Μιτσάκος, χαίρομαι που σ' άρεσε, πραγματικά, και θα σου πω κι άλλα σιγά σιγά. Χαίρομαι που το ευχαριστήθηκες πραγματικά. Λοιπόν, εγώ τα λεφτά μου λοιπόν, αυτά βγαίνουν μετέπειτα σε άλλες ηλικίες. Τα γόνατά μου, από το, γιατί το στοκάρισμα, πας με τα γόνατα. Και ξέρεις όταν έχεις να κάνεις μεγάλες επιφάνειες. Παπαπαπαπ, έτσι πάει, πλακάκι. Έχω μετρήσει αρμούς, άπειρους αρμούς στη ζωή μου. Ήταν η φάση κάτι, παπαπαπαπ, σταυρώνεις. Σκάτακ, φεύγουν όλα, μετά σφουγγάρισμα. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί μετά είσαι συνέχεια στα γόνατα. Τα γόνατά μου ήταν γυαλί όταν ήμουν παιδί, δηλαδή υπήρχε, ήταν σε φάση γαλαβανισμένα. Πώς είναι, σε φάση έχετε πιάσει τα δάκτυλα αυτών που παίζουν κιθάρα ή αυτών που τρέχουν εξυπόλυτοι για παράδειγμα. Είχα γόνατα γυαλί κυριολεκτικά μέχρι ένα σημείο. Μετά έστρωσα, εντάξει, όταν σταμάτησε την οικοδομή. Αλλά. Τέλος πάντων, ήταν η φάση εγώ τα λεφτά που μάζευα τότε, τα βάζα στην άκρη και δεν έπαιρνα και πολλά λεφτά. Έπαιρνα, σας έχω πει, όταν ξεκίνησα το 2000 ήτανε, έπαιρνα 3.000 δραχμές. Μετά περάσαμε στο ευρώ που έγινε η αλλαγή στο ευρώ, έπαιρνα 10 ευρώ και κάθε χρόνο βάλετε 5 ευρώ. Τη δεύτερη χρονιά έπαιρνα 15 ευρώ, τη δεύτερη χρονιά έπαιρνα 20 ευρώ, τη μετέπειτα 25 ευρώ. Νομίζω μέχρι 25 ευρώ πρέπει να έφτασα μέγιστο, παραπάνω από 25 ευρώ δεν έφτασα ποτέ. Τέλος πάντων, μαζέψτε τα. Ναι, πλέον ναι, εμείς τότε εκείνα τα χρόνια δεν είχε πηγονατίδες, λυπάμαι, αλλά και σορτσάκι κιόλας. Όχι φόρμες, σορτσάκι. Ειδικά να βάζεις πλακάκια. Τώρα μεταξύ το πάω από το ένα στο άλλο. Να βάζεις πλακάκια σε βεράντα Ιούλιο μήνα. Πάρτι, είναι λες και είσαι σε μπάρμπικιο επάνω.
Τέλος πάντων, ήταν περίεργες καταστάσεις τότε. Καλώς ή κακώς αυτά με φτάσανε εδώ που με φτάσανε, οπότε δεν μετανιώνω τίποτα για όλα αυτά. Τα γούστερα τα έκανα και όλα κομπλέ. Αλλά ναι, από τα λεφτά που μάζευα από τα... Καλησπέρα. Τα λεφτά που μάζευα λοιπόν, εδώ πηγαίνανε. Πήγαινα και αγόραζα φανατικά. Έπαιρνα κάθε μέρα, αγόραζα μία με δύο εφημερίδες. Στις καλές μου έπαιρνα δύο ή τρεις το Σαββατοκύριακο. Αλλά κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα, αγόραζα μία με δύο εφημερίδες. Αγόραζα τα περιοδικά, και ένα από τα περιοδικά που αγάπησα πάρα πολύ και το αγάπησα τελειώνοντας την τρίτη γυμνασίου το καλοκαίρι προς πρώτη ηλικίου. Τότε έγινε η μετάβαση και έμαθα και αυτό το περιοδικό. Ήταν το Focus. Ένα από τα περιοδικά που πραγματικά αγάπησα. Τα έχω όλα σχεδόν. Ό,τι Focus είχε βγει μεταξύ 2003 ήταν τότε. Μεταξύ 2003 και 2008-2009 που ήμουν φοιτητής, τα έχω σχεδόν όλα. Αυτό είναι, ήμουν φοιτητής όταν αγόρασα. Ήταν από τα τελευταία μου Focus που είχα αγοράσει. Αλλά πραγματικά τα είχα σχεδόν όλα, ό,τι είχε κυκλοφορήσει. Το Focus λοιπόν είναι μια πολύ ωραία περίπτωση για τον ελληνικό χώρο. Το Focus είναι αυτό. Γιατί, ωραίο το National Geographic. Ωραίο το γεώραμα, αλλά κρατάνε το επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Ακόμα και ο τρόπος γραφής πολλών από αυτών, αν και είναι απλοϊκός, είναι λίγο πιο... πάρα πολύ το θεωρούν απόμακρο. Τότε εκείνα τα χρόνια ειδικά το θεωρούσαν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το να διαβάσεις Focus ή... όχι, να διαβάσεις, συγγνώμη, να διαβάσεις National Geographic ή γεώραμα, ήταν λίγο πιο εξεζητημένο. Οπότε το Focus ήταν το ελληνικό περιοδικό, το οποίο το έφερε πιο κοντά. Το Focus το φέρει πιο κοντά σε εμάς, στα παιδιά, στους εφήβους, στον απλό καθημερινό άνθρωπο της εποχής. Εμένα έτσι το αντιλαμβανόμουν τότε. Ήταν σε φάση, απλοποίησε πάρα πολύ τα πράγματα. Είχε ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο γραφής, είχε μια πάρα πολύ ωραία... Οι περισσότεροι που γράφαν είχαν ωραίες πένες και έπιανε πάρα πολύ ωραία θέματα. Θέματα τρελά, θέματα... Σοβαρά, θέματα τα πάντα όλα. Δηλαδή εδώ πέρα έχει οικολογική ζωή, πάνελ, μόνωση. Επίσης, δείτε τώρα, όλη η αλήθεια λέει για τις αισθητικές επεμβάσεις, το μυστικό της ευτυχίας, τι αηδιάζει τον καθένα και γιατί, σπάνιες φωτογραφίες. Έπιανε πολλά θέματα. Έπιανε πάρα πολλά θέματα, τα οποία ακόμα και χαζά, αλλά είχε μια σοβαρότητα. Δεν είναι από τα περιοδικά τα οποία ήταν μη σοβαρά. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Είναι από τα αγαπημένα μου περιοδικά. Εν τω μεταξύ, τι έπεσε? Έπεσε από μέσα. Ρήματα που τελειώνουν. Προσέξτε τι έπεσε τώρα μέσα από το περιοδικό, έτσι. Ρήματα που τελειώνουν σε όνο, όνο με γράφονται ωμέγα. Okay. Και έχω από πίσω ασκήσεις με αυτά εδώ. Τι είναι, ντέχει προς τέτοιο, φυσική είναι. Μάλιστα. Και τι άλλο έχω? Έπεσε τώρα μέσα από το περιοδικό, χριστεύω. Και okay. Αυτές ήταν οι ασκήσεις που έκανα στην τρίτη λυκείου. Τρίτη λυκείου είναι αυτά. Εντάξει, ωραίος. Πανελλήνιες Κωνσταντίνου Σάλιακα, 2005. Πάρτε το. Αυτό είναι bonus υλικό που... Χριστέ μου, γιατί είναι εδώ μέσα? Okay. Εν τω μεταξύ αυτό δεν είναι δικό μου είναι αυτό. Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Okay. Ενδιαφέρον. Τι λες τώρα, τι βρίσκεις μέσα? Είναι σαν τα Kinder Egg. Ξανοίγεις ένα περιοδικό από το παρελθόν και πετάγεται και η ζωή σου η αρχαϊκή. Έχει ωραία πράγματα πάντως. Το Focus πραγματικά είναι... Λέει για το πετρέλαιο, λέει τα πάντα. Εγώ είχα δώσει Πανελλήνιες και Δευτέρα και Τρίτη. Είχα 15.436 στο... με 10 μαθήματα Πανελλήνιες το 2005, στο δεύτερο πεδίο που πέρασα φυσικός. Στο φυσικό πέρασα ξυστά. Όταν λέμε ξυστά, έχετε δει αυτό που πας να περάσεις και γλιστράς? Θυμάσαι όταν παίζαμε το τέτοιο, το παιχνίδι, το Little Nightmares, που έφευγε ξυστά κατά από την πόρτα? Αυτό ήμουν εγώ. Για 32 μόρια, έτσι, πέρασα στο φυσικό. Με 15.436, που κάπου τόσο. Και στο έκτο πεδίο που ήταν, γιατί έδωσα και χημεία είχα τότε, χημεία, βιολογία, κατεύθυνσης, γιατί σε αυτά είχα γράψει 18 και έβγαζα μέσω όρο, μόρια, άλλο όρος, όλα τα μόρια τότε, 16.670, τόσα είχα τότε εκείνα τα χρόνια τα αρχεία. Μέτριος προς καλός, θα έλεγα εγώ. Εντάξει.
Λοιπόν, focus. Αξίζει. Αξίζει πάρα πολύ. Αξίζει πάρα πολύ. Γενικά το συγκεκριμένο τεύχος είναι το πιο ασήμαντο από τα περισσότερα που έχω. Αλλά το λάτρευα. Το θυμάμαι αυτό, το έπαιρνα. Και καθόμουν στα διαλύματα στο σχολείο. Ναι, ήμουν από αυτά τα περίεργα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήμουν από αυτά τα περίεργα παιδιά που καθόμουν στο διάλειμμα και έπαιρνα το focus μου και διάβαζα. Και στο σπίτι άραζα στο κρεβάτι μου και στα διαλύματα καθόμουν και διάβαζα αυτά. Τα λάτρευα. Ήτανε αυτό το πράγμα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα κατανοητά στο κεφάλι μου τότε. Και μπορώ να πω ότι απλοποίησε πολύ το κομμάτι της φυσικής, του κόσμου, της χημίας, όλα αυτά τα ωραία. Το φέρνει κοντά και του το δίνω και μέχρι σήμερα πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία ελληνικά περιοδικά που έχω... Βασικά νομίζω έρχεται από το εξωτερικό, το έχουμε μεταφράσει εδώ Ελλάδα τότε, ο Λιμπέρης ήταν ποιος το είχε. Αλλά έχει γίνει τρομερή δουλειά. Δηλαδή στα τόσα χρόνια δύσκολα θα βρεις πλέον τόσο καλά περιοδικά και σε αυτό το τομέα. 2017, 14 χρόνια πριν. 14 χρόνια πριν αυτό. Κοίταμε τα τελευταία. Πραγματικά μια άλλη εποχή. Πραγματικά μια άλλη εποχή. Σε πάρα πολλά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι, δεν σας πω ψέματα, ότι μου λείπει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το να πας στο περίπτερο ή οπουδήποτε και να βρεις κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πολύ βατό, που να δεις να δώσεις τα λεφτά σου και να το χαρείς, να πας στο σπίτι και να πεις όπου αυτό είναι. Λίγα περιοδικά πλέον ανήκουν σε αυτό το τομέα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα πάμε, εν τω μεταξύ έχω άλλο ένα γεώραμα, το οποίο το φέρα και αυτό, high tech and RAM. Ναι, αυτά ήταν τα high tech, το high tech όχι τόσο, γιατί το high tech είχε για αυτούς που είχαν να δώσουν. Το RAM διάβαζα, το PC World διάβαζα, αυτά από υπολογιστές. Αυτά όμως δεν τα έχω, τα πέταξα όλα, η αλήθεια είναι. Σε υπολογιστές διάβαζα και από αυτά. Το RAM, το PC World πάρα πολύ, ήμουν και στα forum τότε το PC World. Λοιπόν, οικονομία, λεφτά. Εγώ τα κράτησα, τα έχω όλα. Και να σας πω τι έκανα. Τα τελευταία χρόνια, επειδή έκατσα και τα μάζεψα όλα όσα είχα, είχα μια τεράστια κούτα στο χωριό. Γιατί τα περισσότερα ιδιαίτερα μαθήματά μου τα έκανα στο χωριό. Και είχα μαθητές οι οποίοι ήταν πάρα πολύ. Είχαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα, ρε παιδί μου. Και κάθε φορά που ερχόταν ένας μαθητής μου, του έδινα και από ένα. Δηλαδή, όλα τα focus, τα περισσότερα focus που έχω. Τα έχω κάνει δώρο σε μαθητές μου. Γιατί ερχόταν για μάθημα και του λέω: θα σου δώσω ένα περιοδικό. Εν τω μεταξύ, σαν προσκλητισμός ακούγεται τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά ήταν με καλά περιοδικά. Δηλαδή, σε φάση του έλεγα: θα σου δώσω ένα περιοδικό να μάθεις κάνα δύο πράγματα, να το δεις και αυτά. Και έχω μαθητές που ερχόταν, κάναμε μάθημα ρε παιδί μου. Του έκανα φυσική, χημεία, τι κάναμε, βιολογία, οτιδήποτε, μαθηματικά. Και όταν φεύγανε, έπαιρνα μέσα από την κούτα ή τους έβαζα να διαλέξουν ποιο θέλουν και φεύγανε πάντα με ένα focus στο σπίτι. Οπότε τα περισσότερα από τα focus που είχα αγοράσει τα χάρισα σε μαθητές μου. Και κάποιοι από αυτούς ερχότανε και μου φέρνανε πίσω τα παλιά και παίρνανε άλλα γιατί δεν τα θέλανε να τα μαζεύουν, ρε παιδί μου. Οπότε ξέρεις, ήμουν μια μικρή δανειστική βιβλιοθήκη στο σπίτι και εμένα με ευχαριστούσε αυτό. Γιατί αυτά που μου δημιουργήσαν εμένα τη χαρά αυτή και. Το έφεραν όμορφα στο κεφάλι μου, ρε παιδί μου. Είδα ότι επηρεάζουν και γεμίζουν και τους μαθητές μου. Κάποιους από αυτούς, όχι όλους. Δεν ήταν όλοι στο ίδιο mood. Λοιπόν. Και ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Οπότε εμένα πήγε εκεί πέρα. Και τα περισσότερα τα φυλάω γι' αυτό. Δηλαδή, αν βολέψει οτιδήποτε, στα παιδιά που τυχαίνει να κάνω μάθημα, τους δίνω. Δηλαδή, όλα αυτά τα περιοδικά τα περισσότερα, ειδικά το focus, είναι το περιοδικό που τους δίνω να διαβάσουν. Είναι διαχρονικότητα, δηλαδή και 10 χρόνια μετά και 15 χρόνια μετά, όλα αυτά που έλεγε έχουν βάσει και σήμερα. Οπότε, ναι, αυτό με τα demo, τα παιχνίδια έχω αρκετά. Το Fallout ήταν το πρώτο που είχα πάρει. Με το Fallout, στο λέω να το ξέρεις παρεμπιπτόντως, για το PC World. Ακόμα το έχω. Λοιπόν. Ναι, αυτό έκανα και ήταν πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι μετά με τον κοροναϊό, δυστυχώς που δεν ήμουν σε επαφή και κάναμε όλα τα μαθήματα διαδικτυακά, δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, αυτά δεν χαλάνε εκεί, είναι, τα έχω μαζεμένα και κάποια στιγμή θα ξαναέρθουν σε επαφή, θα πιάσουν τα χέρια. Από Λίμνο είμαι, από ένα χωριό της Λίμνου που λέγεται Ατσική. Λοιπόν, ναι.
Και... ναι. Τι ωραία. Και τώρα θα πάμε στο τρίπτυχο, στο ιερό τρίπτυχο για μένα, αλλά θα ξεκινήσω από το λιγότερο σημαντικό. Γιατί συνειδητοποίησε ένα πράγμα. Computer World, ναι, Computer Games, PC Master. Ναι. Το PC World μου άρεσε περισσότερο από όλα πάντως. Ήταν το αγαπημένο μου. Ήταν μακράν το αγαπημένο μου. Και το RAM, αλλά το RAM όχι τόσο. Το PC World ήταν το αγαπημένο μου από όλα. Το πρώτο νούμερο ένα, αυτό το αγόραζα πάντα. Λοιπόν... καλά που ήταν και αυτά και δοκιμάζαμε ένα demo. Εγώ, να σας πω τώρα, αστεράκι, βάζω να ανοίξω ιστορία. Αυτά που λες, πολλά από αυτά τα περιοδικά δεν δίνανε μόνο παιχνίδια. Δίνανε και κυκλοπαίδειες. Γιατί ήταν τότε η χρυσή εποχή το CD-ROM και στα CD-ROM βάζανε και κυκλοπαίδειες μέσα. Και εγώ είχα αρκετά. Το αστείο ποιο είναι όμως. Ότι εγώ είχα, αλλά δεν είχα υπολογιστή. Υπολογιστή πήρα πρώτο έτος φοιτητής με το πρώτο φοιτητικό επίδομα ενοικίου. Τα 1000 ευρώ όταν είχα πάρει στο 17 χρονών ήμουνα, 17 στα 18. Πρώτο έτος φυσικό τον Φεβρουάριο του 2006. Τότε πήρα πρώτη φορά υπολογιστή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, και αυτό είναι η ιστορία που δεν την ξέρει κανένας. Γενικά δεν έχει τύχει να το συζητήσω ποτέ. Λοιπόν, πραγματικά δεν έχει τύχει ποτέ να το συζητήσω. Στο σχολείο μας, είχαν κάποια στιγμή, στο Λύκειο, πριν να πάω εγώ ακόμη, είχαν κάνει μια επένδυση. Δεν ξέρω αν ήταν χορηγία, και τους σε κάθε τάξη είχαν και από έναν υπολογιστή. Και εκεί κατάλαβα ότι πραγματικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ο Πραγνίτης ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τρομερό ήταν και είναι και παραμένει ακόμη. Καλησπέρα. Λοιπόν, και είχα αυτά. Είχα τα παιχνίδια και είχα και τις κυκλοπαίδειες από τα περιοδικά. Και τι γίνεται τώρα. Εκεί στο σχολείο συνειδητοποίησα ότι έχουν δώσει. Εν τω μεταξύ, αυτές οι συνειδητοποίησεις που έκανα όταν ήμουν παιδί με ξεπερνάνε. Αλλά νομίζω ότι από τότε κατάλαβα ότι ο κόσμος αυτός δεν λειτουργεί τόσο σωστά όσο πρέπει. Και είχαμε σε κάθε τάξη ηλεκτρονικούς υπολογιστές που για την εποχή ήταν πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Και τους είχαν μόνιμα με μια σακούλα από πάνω ή με... και ποτέ ανοιχτούς. Ποτέ ανοιχτούς. Όσα χρόνια ήμουν στο Λύκειο, ποτέ δεν άνοιξε υπολογιστής μες στην τάξη. Γιατί τους είχαν για τα παιδιά. Για να κάνουν οι δασκάλοι καλύτερο μάθημα ή οτιδήποτε. Και έτσι αυτούς που λέτε, ποτέ. Κάθε τάξη είχε και από έναν. Εμείς ήμασταν πειραματικό σχολείο. Πηγαίναμε, είχαμε ντουλοπάκια δικά μας, αλλά high school φάση. Και πηγαίναμε εμείς στην τάξη του καθηγητή. Είχαμε την τάξη της χημίας, την τάξη των μαθηματικών, την τάξη. Οπότε εμείς ήμασταν με την τσάντα ή είχαμε τα ντουλαπάκια μας με τα βιβλία και πηγαίναμε σε κάθε ένα από αυτά τα τέτοια. Ήμασταν, νομίζω, τότε όντως πειραματικό σχολείο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και καθόμουν πάντα και σκεφτόμουν ότι πόσο κρίμα είναι αυτά που δεν τα χρησιμοποιεί κανένας. Και εκείνη ήταν η χρυσή περίοδο της ενισχυτικής. Τελειώνοντας το μάθημα, εμείς μέναμε για να κάνουμε ενισχυτική. Η ενισχυτική είναι αυτό που κάνουν οι καθηγητές δωρεάν στα παιδιά για να δει για φροντιστήριο, γιατί δεν είχαμε λεφτά για φροντιστήριο όλοι. Και εγώ ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά που δεν είχα πολλά λεφτά για φροντιστήριο. Και τι έκανα. Επειδή το σχολείο ήταν ανοιχτό και μας αφήνανε να κάτσουμε, από τις 3 η ώρα που ήμουνα, όλα τα απογεύματά μου εκεί τα έτρωγα. Δηλαδή, παίζει όλη μου παιδική ζωή να ήταν μέσα σε ένα σχολείο, κυριολεκτικά όμως, δηλαδή, ειδικά στο Λύκειο, γιατί τέλειωνα 2,5 ώρα το τέτοιο, είχα 4 ώρα μάθημα ενισχυτική. Πού να πάω, πουθενά. Καθόμουν στο σχολείο μέχρι τις 4 η ώρα, πολλές φορές κινηστικός, γιατί έτρωγα στο σπίτι το τέτοιο, μέχρι τις 4 η ώρα να κάνω ενισχυτική 4 με 6, και 6 η ώρα ερχόταν ο πατέρας μου και έπρεπε να πάμε στο χωριό. Οπότε εγώ από το πρωί μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα ήμουν μέσα στο σχολείο. Εκείνα τα κενά λοιπόν, κατά τις 1,5 ώρα που υπήρχε κενό, 1 ώρα, πήγαινα, έκλεινα την πόρτα, έμπαινα σε μια τάξη, ήξερα ότι με αφήνανε, έκλεινα την πόρτα και άνοιγα τους υπολογιστές που είχαν μέσα. Άνοιγα, έβαζα τα CD-ROM, τα κουβαλούσα μαζί μου τότε. Έβαζα τη CD-ROM, έκλεινα και καθόμουν και ανακάλυπτα, ρε παιδί μου, έψαχνα αυτά τα CD-ROM με τις εγκυκλοπαίδειες, οτιδήποτε είχε, και καθόμουν και τα βλέπα εκεί. Τουλάχιστον μπορεί αυτοί οι υπολογιστές να πεταχτήκανε, να μην βρήκαν καμιά ουσία και καμιά χρήση πουθενά, αλλά εγώ τους χρησιμοποίησα. Στα δικά μου τα χέρια βρήκαν αξία τότε. Βέβαια δεν το έμαθε ποτέ κανένας. Δεν πειράζει. Ας μου στείλουν το τέτοιο τώρα. Να. Λοιπόν, μια από τα ίδια αγόραζα προεδρικά με τα παιχνίδια που έδιναν και μετά από. Ναι, αυτό με το Google ισχύει. Αγόραζα, λέει, τα προεδρικά με τα παιχνίδια που έδιναν και μετά από χρόνια κατάφερα να αποκτήσω ακριβώς. Ουσιαστικά αγόραζα τα παιχνίδια για να χαζεύω τα παιχνίδια. Αυτό ακριβώς. Τα παιχνίδια που θέλω να παίξω, αλλά δεν τα μπορώ. Και όχι μόνο, σας ξαναλέω, έχουν τρομερές πληροφορίες όλα αυτά. Και σε μένα το Λύκειο ήταν σαν να. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο στυλ, ακριβώς. Έξυπνα υφάσματα, μυστικά του είπε. Είχε πάρα πολλά.
Έχει πάρα πολλά. Και δεν είχε μόνο, είχε και μυστικά για το σώμα και διατροφή και τα πάντα όλα. Δηλαδή το Focus τα πιάνε όλα. Ήταν ένα τεράστιο σχολείο το Focus. Εν τω μεταξύ με ξεπερνά. Απ' τη μία είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι αναμνήσεις. Αλλά ρε παιδί μου, σκέφτεσαι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι σήμερα. Πόσα σχολεία έχουν πάρει εξοπλισμό. Κάποια δεν παίρνουν και καθόλου. Και αυτός ο εξοπλισμός πάει χαράμι, ρε φίλε. Δηλαδή. Το έχω πει και θα το λέω και θα το λέω για πάρα πολλά χρόνια ότι γι' αυτό και γι' αυτό, γιατί είναι πολλοί οι λόγοι, όσο περνάει ο καιρός και μέσα από εδώ και με από συζητήσεις και κάθε φορά που το συζητάω, ξέρεις, κάθε φορά ανακαλύπτω, συνειδητοποιώ ακόμη περισσότερο για ποιο λόγο κάνω όλα αυτά που κάνω. Αλλά ένας από τους μεγάλους λόγους και τον έχω πει και θα τον λέω συνέχεια είναι ότι όλα αυτά και ακόμα και η αδιαφορία στο σχολείο, όλα αυτά. Αυτά ήταν που με επηρέασαν για να διαλέξω να γίνω φυσικός. Γιατί πάντα έλεγα και θα το λέω ρε παιδί μου ότι ήθελα πάντα να κάνω στα παιδιά ως διδακτική εμπειρία αυτά που ποτέ σε εμάς δεν έκαναν. Δηλαδή το είχα συνειδητοποιήσει από τότε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα για να μάθει ένα παιδί και είχα συνειδητοποιήσει από τότε ότι ξέρεις αυτά μας αστερούν. Και είναι αλήθεια. Μας στερήσαν και μας στερούν και στερούν στα παιδιά και στερούμε στα παιδιά πάρα πολλά πράγματα από το διδακτικό κομμάτι. Υπάρχουν τόσα όμορφα πράγματα να κάνει κανείς και να μάθει σε ένα παιδί μεγαλώνοντας, είτε πρόκειται για τέχνη, είτε πρόκειται για πράξεις, είτε πρόκειται για παιχνίδια διδακτικά, χίλια δυο πράγματα. Και είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ποτέ κανένας, γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Υπάρχουν εμπνευσμένοι καθηγητές, υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, όπως υπάρχουν και αδιάφοροι καθηγητές. Γενικά και το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Αλλά οι γραμμές, γιατί πάντα υπάρχει μια γραμμή, οι γραμμές δεν είναι πολύ ελαστικές. Είναι καθαρά στον καθένα ως μονάδα να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, και ναι, ήταν σε φάση ότι το είχα συνειδητοποιήσει από τότε τα πράγματα είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, κάνω ιδιαίτερα, ναι. Κάνω ιδιαίτερα σε παιδιά. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, ΟΦ, σε φοιτητές. Ονόμασέ του και θα σου το διδάξω. Λοιπόν, μόνο φιλολογικά δεν κάνω. Εμείς στο Λύκειο είχαμε ένα φυσικό που φοβόταν τη ζωή του και εσύ και τα παιδιά που έχω ως μαθητές τα ιδιαίτερα από τα ίδια. Υπάρχουν και πολύ καλοί. Γιατί και εμένα γνώρισα πολύ καλούς φυσικούς, αλλά δυστυχώς και φυσικούς και μαθηματικούς και φιλόλογους γνώρισα πολύ καλούς. Οι οποίοι, ξέρεις όμως, υπάρχει μια βασική αρχή. Υπάρχει μια βασική αρχή που καλώς ή κακώς υπάρχει και θα υπάρχει για πολύ καιρό. Η οποία εν μέρη, ένα μέρος της απογοήτευσης που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος από αυτά, το κατευνάζει λίγο. Και αυτή η βασική αρχή είναι ότι όπως και να έχει, όπως και να είναι τα πράγματα, κάποια στιγμή αρκεί να πέσει ο σπόρος. Σε κάποια κεφάλια θα πέσει, γιατί και ο δάσκαλος να είναι καλός, και ο καλύτερος δάσκαλος στον κόσμο να έχεις, και τις καλύτερες συνθήκες να έχεις, και τα καλύτερα όλα, δεν είναι όλα ευνοϊκά. Δεν θα είναι. Είναι καθαρά. Τώρα δεν ξέρω γιατί στη ζωή μου φέρνω τόσο πολλά παραδείγματα από τη Γεωργία, ίσως επειδή έχω μεγαλώσει στα χωράφια και έχω μεγαλώσει σε γεωργική οικογένεια. Αλλά τεχνικά κάπως έτσι είναι και τα μυαλά μας και τα μυαλά των παιδιών, ότι είναι μέχρι να πέσει ο σπόρος. Σε κάποια μυαλά θα πέσει. Σε κάποια θα περάσει και θα προσπεράσει. Αλλά δεν χρειάζεται πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, έναν, δύο, τρεις, υπάρχουν αυτοί, πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, οι οποίοι θα βάλουν το μικρό τους λιθαράκι και πάνω σε αυτό θα πατήσει αυτό που θα χτίσεις μεγαλώνοντας. Σε μένα δούλεψε. Δεν υπήρξαν πάρα πολύ καλοί καθηγητές, δεν υπήρξαν πάρα πολύ καλοί οτιδήποτε, αλλά δύο-τρεις, αυτό που ακούμπησαν μέσα στο κεφάλι μου, αυτό που με αγάπη ακούμπησαν και με ενδιαφέρον και με εξυπνάδα, παραπάνω εξυπνάδα από το μέσο όρο, αυτό και μεγάλωσε και έγινε αυτό που έγινε εγώ και πολλά παιδιά ακόμα και το βλέπω και σε πολλούς μαθητές μου αυτό. Δεν είναι όλοι, όπως μπορεί να ακούγεται περίεργο, μπορεί να ακούγεται σκληρό μερικές φορές, δεν είναι όλοι για όλα. Ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα στο οποίο είναι καλός. Είναι περισσότερο καλός από κάποιον άλλον. Υπάρχει το ταλέντο, αλλά υπάρχει και το ότι το εκπαιδεύεις. Το θέμα είναι όμως, ότι αν κάποιος έχει ένα ενδιαφέρον σε κάτι, να μην του κόβεις τα φτερά. Να τον βοηθάς να το εξελίξεις παραπάνω. Θυμάμαι, είχα ένα παιδί, καλή του ώρα εκεί που είναι, ελπίζω να τα βλέπει. Καμιά φορά τυχαίνει και τα βλέπει τα live. Δεν θα πω όνομα.
το οποίο, ρε παιδί μου, είχε δυσλεξία, ζοριζόταν πάρα πολύ, τον είχα από το δημοτικό. Όλο το δημοτικό, 5η, 6η δημοτικού μέχρι και την 3η λυκείου, έχω πολύ τρελά περιστατικά να διηγηθώ και αστεία και σοβαρά. Λοιπόν, το αγαπούσα αυτό το παιδί και το αγαπούσα πραγματικά σαν ένα παιδί, μα και δεν έχουμε τόσο τεράστια διαφορά ηλικίας. Λοιπόν, γιατί τον είχα μεγαλώσει από μικρό, ρε παιδί μου. Και επειδή είχε δυσλεξία γενικά, οι γονείς του, ρε παιδί μου, ήταν σε φάση. Ξέρεις, ήταν αυτό το άγχος, το μόνιμο άγχος, το ότι το παιδί μας δεν είναι έξυπνο και δεν χαμπαριάζει και άντε να τελειώσει την τάξη και άντε και. Έλα όμως που ο μικρός είχε τρομερό ταλέντο στην ζωγραφική. Το χέρι του ήταν τρελό. Όταν λέμε τρελό, έκανε πράγματα, είχε ιδέες. Ήταν μια καταιγίδα από ιδέες καλλιτεχνικές. Δηλαδή, το πρόσεξα, το είδα, γιατί ερχόταν με χαρά και μου τα έδειχνε, ρε παιδί μου. Και πρόσεξα ότι το έχει και το έχει παραπάνω. Αυτό που έκανα, και άσχετα άμα είχα χάσει λεφτά ή όχι, δεν με ενδιαφέρει, γιατί το είπα και στον πατέρα και του λέω: ξέρεις κάτι, σταμάτα τον από μένα. Και όντως, στην τρίτη ηλικίου που ήταν και τα περισσότερα λεφτά που δίνει κάποιος στην τρίτη ηλικίου, γιατί καταλάβαινε ότι ο μικρός δεν το αγαπάει. Είναι σβάρος γι' αυτόν, ρε παιδί μου. Και θυμάμαι, είχα πιάσει τον πατέρα του και του λέω: ξέρεις κάτι, το ξεκινήσαμε, αλλά άστο. Τα λεφτά που θα δώσει σε μένα, επένδυσε τα στο μικρό. Μην τον δώσει, άστο, μην πάει να δώσει πανελλήνιες. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να δώσει πανελλήνιες, γιατί θα απογοητευτεί, θα ζοριστεί, θα χάσει άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Καλύτερα αυτά τα λεφτά, βάλ τα στην άκρη και πήγαινε τον σε ένα ΙΕΚ. Σε μια σχολή να καλλιεργήσει το ταλέντο του, ρε παιδί μου. Και τώρα, ξέρεις, αυτό και έκανε ο πατέρας του. Δηλαδή σε φάση ότι. Εντάξει. Θα πει κάποιος, μα καλά, έχασες λεφτά, η μάη μου. Δεν έχει να λέει. Δεν έχει να λέει. Γιατί σε φάση, αυτό το παιδί, πάνω σε αυτό, θα στηρίξει όλη τη ζωή. Και καλύτερα όταν στηρίξει τη ζωή του σε κάτι όμορφο και κάτι που αγαπάει και έχει ταλέντο πραγματικά και το εξασκήσει ακόμα περισσότερο, θα έχει μια πολύ ευτυχισμένη ζωή. Η οποία δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Λοιπόν, και ακόμα και σήμερα μου στέλνει τώρα μηνύματα και μου λέει. Έφτιαξε δικό του card game. Δηλαδή, καθότανε και είχε το βλέπα από τότε. Ήθελε να κάνει δικό του card game και μου στέλνει προχθές, ρε παιδί μου, μια τέτοια. Και είχε κάτσει, το είχε σχεδιάσει όλο στον υπολογιστή και έφτιαξε δικό του card game. Και καθόμουν και του λέγα, έλα ρε, οκ, okay, εντάξει. Δηλαδή, μου σε φάση. Πού να τα φτιάξω εγώ, αυτά δεν υπήρχε περίπτωση ούτε καν να τα σκεφτώ. Τέλος πάντων, είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία. Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας είναι καλό σε κάτι. Απλά το λέω και θα το λέω. Και ξέρετε, είναι το αστείο ότι όταν κάνεις ιδιαίτερα, ας μην κοροϊδευόμαστε, στα ιδιαίτερα πληρώνεσαι για να κάνεις ασκήσεις. Δεν κάνεις, δεν πληρώνεσαι, δεν σε πληρώνει οι γονείς ή το φροντιστήριο στα ιδιαίτερα για να νουθετείς παιδιά ή να κάνεις πολλά, να έχεις πολλή ελευθερία. Λοιπόν, θα σου πω, να διαβάσω λίγο τα σχόλιά σας και θα σου πω. Τα έχετε κάνει στα φροντιστήρια. Καλά, αυτό είναι άλλο παππού Ευαγγελία. Αυτό είναι βλακής των καθηγητών, κυριολεκτικά. Θα σου πω, αυτό το λένε γιατί οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν οι ίδιοι ιδιαίτερα. Οπότε είναι η ατάκα των καθηγητών για να πάρουν οι ίδιοι ιδιαίτερα. Έχω βρει πεταμένο το πώς λειτουργεί. Να το διαβάσεις είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τσόμσκι είναι θεούλης. Λοιπόν, το θέμα είναι να βρεις ένα καθηγητή δάσκαλο που θα καταλάβει. Λοιπόν, έχω το τελευταίο διάστημα. Έχω κάνει πολύ ωραίες τέτοιες κουβέντες και διαβάζω ταυτόχρονα και ένα από τα βιβλία που σας συνιστώ να πιάσετε να διαβάσετε. Το διαβάζω με την κοπέλα μου ταυτόχρονα αυτό το διάστημα και είναι το «Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις». Και είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το συνιστώ και σε εσάς. Είτε ασχολείστε με την εκπαίδευση είτε όχι, σας συνιστώ πάρα πολύ να το πιάσετε και να ασχοληθείτε με αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, ένα από τα πράγματα, γιατί μερικές φορές συνειδητοποιώ για τον εαυτό μου πολλά πράγματα. Είναι το έλεγα και το λέω και θα το λέω και αυτό, γιατί αυτή είναι η αρχή μου. Ότι άσχετα άμα πληρώνομαι ή όχι για να κάνω τη δουλειά μου ή οτιδήποτε, παρατήρησα με τα χρόνια, γιατί το βλέπα και στον εαυτό μου, ότι ο καλός ο δάσκαλος, ο καλός καθηγητής, που δεν, όπως λέει και ο Μπουσκάλια, ότι καθηγητής δεν είναι δεν είσαι καθηγητής ή δάσκαλος, είναι κάτι πιο γεμάτο. Αυτός ο ρόλος του παιδαγωγού είναι πιο γεμάτος, έχει πιο πολλά πράγματα να δώσει. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι ο δάσκαλος, ας τον πούμε δάσκαλος, ας τον πούμε καθηγητή, ας τον πούμε αυτό, είναι αυτός που θα σου δείξει τον ένα τον τρόπο, τον δεύτερο τον τρόπο, τον τρίτο τον τρόπο. Είναι σαν να σε πάρω και να σου πω, πού θες να φτάσεις. Είναι αυτό το πράγμα και αυτό το ρωτάω πάντα στους μαθητές μου. Πού θες να φτάσεις, τι θες να κάνεις.
έχει σκεφτεί τι θες να κάνεις. Μπορεί και όχι, και θα βγει στην πορεία. Πολλά πράγματα βγαίνουν στην πορεία. Γιατί πολλές φορές ξεκινώντας, όπως λένε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ξεκινώντας να κάνεις κάτι σου βγαίνει. Και εμένα έτσι μου βγήκε το δασκαλίκι, να το θέσω απλά. Λοιπόν, αυτός που είναι δάσκαλος, αυτός που είναι παιδαγωγός, σε φάση, αυτό που οφείλει στους μαθητές του, γιατί το οφείλει στους μαθητές σου, είναι να τους δείξεις τους δρόμους. Θα του πεις, θες να φτάσεις εκεί πέρα. Έχεις αυτόν τον δρόμο, αυτόν τον δρόμο, αυτόν τον δρόμο, αυτόν τον δρόμο. Θα σε μάθω να αντιμετωπίσεις και αυτόν τον δρόμο. Και αυτόν τον δρόμο, και αυτόν τον δρόμο, και αυτόν τον δρόμο. Είτε πρόκειται για ένα πρόβλημα, είτε για οτιδήποτε. Βρες τον τρόπο σου. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο που λειτουργεί. Διαφορετικό μυαλό που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα, διαφορετικό τρόπο που λύνει τις ασκήσεις, διαφορετικό μυαλό που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Χρέος του καθηγητή. Γι' αυτό και πολλές φορές το σκέφτομαι λίγο πολύ σύνθετα, είναι ότι εσύ πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για τους περισσότερους από αυτούς τους δρόμους. Οπότε, του δείχνεις, είτε ας πάρουμε μια άσκηση, σε ένα παράδειγμα μιας άσκησης. Υπάρχουν 5 τρόποι για να λύσεις, θα σου δείξω και τους 5. Αν πρόκειται να το κάνεις, βρες τι γουστάρει, τι είναι στα δικά σου, τι σου έρχεται κοντά και δεν θα χάσεις. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι πιο εύκολοι, αλλά πάρα πολλοί μαθητές ή φοιτητές λειτουργούν με το δύσκολο περισσότερο από τον εύκολο τρόπο καλύτερα. Δηλαδή, ακόμα κι εγώ είμαι ένα από τα παιδιά που μπορεί να έχω τον εύκολο τρόπο να κάνω κάτι, αλλά ο δύσκολος ταιριάζει πιο πολύ στο δικό μου το στυλ. Και μια ζωή με το δύσκολο τρόπο. Αλλά ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι να βρεις ένα καθηγητή δάσκαλο που θα καταλάβει και θα βοηθήσει το παιδί. Ναι. Και δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι. Να σου πω. Και το λέω και. Δεν με ξέρει, γίνει η ατάκα και το λέω και θα το λέω, αλλά. Στην εποχή που ζούμε. Γι' αυτό είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις. Στην εποχή που ζούμε, ο παιδαγωγός πρέπει να είναι λίγο νίτζα σε αυτά. Και τι εννοώ λίγο νίτζα. Δεν μπορείς για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Δεν μπορείς να αρχίσεις να λες. Γιατί και αυτά που μπορείς εσύ να πιστεύεις μπορεί να μην είναι σωστά. Δηλαδή, έχεις ένα αλφα τρόπο να σκέφτεσαι, αλλά δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ κάνω αυτό είμαι σωστός ή τα ξέρω σωστά. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αμφισβητεί κάποιος είναι ο ίδιος του εαυτός. Λοιπόν, οπότε αμφισβητώντας τον ίδιο τον εαυτό, είσαι σε μια διαρκή, και σας το έχω πει, είσαι σε μια διαρκή αναζήτηση του να γίνεις καλύτερος. Και τι εννοώ να γίνεις καλύτερος, είτε επαγγελματίας, είτε άνθρωπος, είτε όλα μαζί. Λοιπόν, όταν αμφισβητείς λοιπόν τον εαυτό σου σε φάση, πρέπει να μάθεις και τους μαθητές σου να αμφισβητούν, αλλά να αμφισβητούν έξυπνα. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό να αμφισβητούν έξυπνα. Το θέμα είναι ότι εάν. Υπάρχουν κάποια μαθήματα ζωής που θες να περάσεις στους μαθητές σου. Πρέπει να φροντίσεις να τα περάσεις έτσι ώστε να τα καταλάβουν, αλλά χωρίς να νιώσουν ότι το κάνεις για να τους τα περάσεις. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση γιατί το ιδιαίτερο και το φροντιστήριο στο σχολείο είναι αλλιώς. Στο σχολείο είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά δυστυχώς στο σχολείο για τους περισσότερους καθηγητές, γι' αυτό εγώ θέλω να διδάξω στο σχολείο. Δυστυχώς για τους περισσότερους καθηγητές στο σχολείο είναι βαρεμάρα να τελειώσουμε πάμε για κανένα τσίπουρο. Λίγοι είναι αυτοί. Και ξαναλέω, είναι λίγοι όσους έχω γνωρίσει που το κάνουν. Σωστά. Λοιπόν, στα ιδιαίτερα και στα φροντιστήρια πληρώνεσαι για να λύνεις ασκήσεις. Είναι τόσο ρηχό, τόσο απλό. Πληρώνεσαι για να λύνεις ασκήσεις και να πάρεις το μαθητή από το 10 να κάνει 15, 16, 17, 18, 19. Αυτή είναι η δουλειά σου. Τέλος. Εκεί πέρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αν θες να εμπνεύσεις το μαθητή σου. Να εμπνεύσεις το παιδί που έχει εμπιστευτεί τη γνώση του σε σένα, πρέπει με τον ίδιο στον τρόπο, με τον τρόπο που το απευθύνεσαι, με τον τρόπο που του ανοίγεσαι, με τον τρόπο που του μιλάς, με τον τρόπο που του δείχνεις πράγματα να το εμπνεύσεις. Δηλαδή πρέπει να γίνεις ο ίδιος παράδειγμα για τα παιδιά. Αν δεν καταφέρεις ο ίδιος να γίνεις παράδειγμα τα παιδιά, τα λόγια δεν λένε κάτι, δεν έχουν να πούνε κάτι. Γι' αυτό και πάντα στη ζωή μου προσπαθώ να γίνω ο ίδιος παράδειγμα. Γιατί στα λόγια είμαι καλός, το καταλαβαίνετε, τόση ώρα κάθεστε και μ' ακούτε. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο ίδιος ως άνθρωπος να κάνεις τον εαυτό σου παράδειγμα, είτε πρόκειται σε οτιδήποτε, είτε σε μια σχέση μεταξύ καθηγητή-μαθητή, ακόμα και στην ίδια σου σχέση, ακόμα σε πολλά πράγματα. Δηλαδή πρέπει αυτά που πιστεύεις να τα δείχνεις, να τα κάνεις παράδειγμα, να είσαι ο ίδιος παράδειγμα για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, το μεταξύ σε φάση μου βγήκε όλο το τέτοιο τώρα, αλλά κάπως έτσι είναι η ζωή, για μένα τουλάχιστον, και είμαι ανοιχτός στο να μάθω. Λοιπόν, δεν είναι, ταιριάζει την κουβέντα, αλλά θέλω να μου απαντήσεις σε μια ερώτηση. Άμα ένα παιδί δεν του άρεσε το σχολείο, τι θα του έλεγες? Έχει τύχει να κάνω κουβέντες παρόμοιες με μαθητές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ζούμε σε μια εποχή. Θα σου πω κάτι. Το δεν του άρεσε το σχολείο
Είναι μια πολύ λεπτή κουβέντα. Το δεν του αρέσει το σχολείο δεν σημαίνει κάτι. Το παιδί, ως παιδί, μπορεί απλά να γουστάρει να κοιμάται περισσότερο. Ο ύπνος είναι πιο ωραίος. Το να παίζει όλη μέρα παιχνίδια στο PC είναι πιο ωραίο. Δεν σημαίνει ότι και πολλές φορές, ξέρεις, υπάρχει μια αυτή η λεπτή γραμμή ότι πάνω στο ότι πας να καταλάβεις το παιδί, γίνεσαι παραπάνω μαλακός σε κάποια πράγματα και μπορεί να του κάνεις περισσότερο κακό. Το να τελειώσει ένα παιδί το σχολείο, ναι, μεν οι συνθήκες του σχολείου ως σχολείο δεν είναι ιδανικές, ας μην κοροϊδευόμαστε. Οι συνθήκες της κοινωνίας είναι τέτοιες που αν δεν έχεις τελειώσει το λύκειο, αν δεν έχεις τελειώσει το δίλυκειο, αν δεν έχεις τελειώσει το λύκειο, δεν μπορείς να πατήσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν δεν έχεις τελειώσει το λύκειο, δεν μπορείς να πατήσεις να πας παραπέρα. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Το σχολείο και να μην σου αρέσει, θα το τελειώσεις. Έχει δομηθεί έτσι πλέον το ελληνικό σχολείο που θα το τελειώσεις. Και ο χειρότερος να είσαι, και μόνο τουρίστας να πας, θα το τελειώσεις. Άρα, το να πηγαίνεις και να κοιμάσαι εκεί μέσα, το οποίο δεν το θεωρώ καλό, δεν μου αρέσει καν. Αλλά γιατί εκεί χάνεται όλο το νόημα. Πραγματικά χάνεται όλο το νόημα. Θα το τελειώσεις. Λοιπόν, το πρόβλημα του τέτοιου είναι. Το πρόβλημα, μάλλον και όλο αυτό είναι ότι. Και πάρα πολλά, μαθαίνουν, πολλά παιδιά πλέον μαθαίνουν μόνα τους. Έχω μαθητές, οι οποίοι μπαίνουν, δεν ξέρω, άμα Γιώργο είσαι μέσα, πες ένα γεια. Οι οποίοι κάνουν πράγματα, είναι 16 χρονών αυτή τη στιγμή, και κάνουν πράγματα. Έχετε ακούσει σε φάση. Έχετε διαβάσει, για παράδειγμα, πως. Software engineers ή ας πούμε για παράδειγμα Bill Gates ή άλλοι τόσοι στα 15 τους 16 τους δεν ασχολιόταν με το σχολείο, με το πανεπιστήμιο και όλη μέρα προγραμματισμό, όλη μέρα μόνοι τους έμαθαν πράγματα και έχουν επιχειρήσεις κολοσσούς. Έχω τέτοιους μαθητές. Έχω μαθητές οι οποίοι έχουν τρελά ενδιαφέροντα. Δηλαδή κάθονται και μου λένε τα παιδιά, κάποια παιδιά που έχω φτιάξει δικά τους αεροπλάνα. Έχω μαθητή ο οποίος έχουν κάτσει και έχουν σχεδιάσει αεροπλάνο με μοτέρ, με τα πάντα, το φτιάξανε και το πουλήσανε, ρε παιδί μου, στα καπάκια. Και μου λέει διάφορα project. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζει και πουλάει όντως, ή κάποιος του χαρίζει, γιατί είναι αυτή τη φάση τώρα, σερβερ για το Discord. Και το δικό μου το σερβερ αυτός τον έφτιαξε. Δηλαδή το σερβερ του TechTechNow αυτός μπήκε και μου τον έφτιαξε όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε γενικές γραμμές, όλοι θα το βρουν τον δρόμο τους. Καλώς κόσμος. Κάποιοι. Απλά το θέμα είναι ότι. Ας το πάμε στο θέμα του δασκάλου, ότι πρέπει, αυτά τα πρέπει, να μπορείς να το εμπνεύσεις. Και τέλος πάντων, ας πάρουμε λίγο τις δικές μου εμπνεύσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχεις δασκάλους πολλούς να σε εμπνεύσουν, καμιά φορά και ένα τέτοιο περιοδικό μπορεί να σου δώσει έναυσμα, να δεις πράγματα που δεν ήξερες, υπογνωούσες. Ένα από τα περιοδικά τα οποία λάτρεψα και κυριολεκτικά λάτρεψα είναι το Popular Science. Το Popular Science, αν δεν κάνω λάθος, ερχόταν με την Καθημερινή. Κάθε Σάββατο. Ναι, με την Καθημερινή του Σαββάτου. Ναι, με την Καθημερινή του Σαββάτου ήταν. Το Σάββατο λοιπόν ήταν η μέρα που εγώ αγόραζα Καθημερινή για να διαβάσω το Popular Science. Το Popular Science είναι ένα από τα πολύ παλιά επιστημονικά περιοδικά της Αμερικής. Απλά το Popular Science έχει το κακό. Και είχε το κακό ότι είχε. Διαβάζοντάς το τουλάχιστον, πιο πολύ την υπερβολή προς την επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει. Ο επιστημονικός χώρος, στο πιο επιστημονικό και στο πιο βατό, National Geographic, Science ή Science Illustrated που θα σας δείξω. Λοιπόν, αυτά παιδιά ίσως κάποιοι που τα έχουν σκανάρει και αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι, ή αν τα βρείτε σε παλαιοβιβλιοπολία μεταχειρισμένα ή σε συλλογές, κάποιοι τα πουλάνε συλλογές. Τσεκάρτε στο insomnia.gr, μπορεί να το βρείτε. Λοιπόν, είναι πολύ σπάνιο που λένε να τα βρεις αυτά, είναι πάρα πολύ σπάνια. Λοιπόν, και σε φάση είναι τα επιστημονικά, στο κέντρο είναι το focus, που το focus είναι πιο εκλεκευμένη επιστήμη. Αυτό είναι η φάση της εκλεκευμένης επιστήμης και το discovery βάζω στο πρώτο κομμάτι. Και απ' την άλλη εδώ πέρα είναι το popular science, το οποίο ακουμπάει πάρα πολύ ψαγμένα θέματα φυσικής, τεχνολογίας, πάρα πολύ ψαγμένα θέματα. Ας πούμε για παράδειγμα... Δες τώρα, έχει ένα τυπά ο οποίος έχει φτιάξει μια κάμερα, η οποία κάμερα τραβάει σε κάτι εκατομμύρια, σε κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα φωτογραφία και στο βγάζει πόσα πίξελ, δηλαδή αυτός τι ήτανε, είναι στα 1000 μεγαπίξελ, έφτιαξε κάμερα τότε, το 2000 πότε ήτανε, για τα 1000 μεγαπίξελ και είχε αυτό το πράγμα και το κέντραρε και έδειχνε διάφορα πράγματα. Απλά η φάση είναι ότι αυτό που κάνεις τώρα με ένα τηλεφακό, λοιπόν, η φάση είναι ότι πήγαινε πάρα πολύ στην επιστημονική φαντασία. Α, σας δώσω ένα παράδειγμα. Δείτε,
Καλώς ήρθατε στην έκθεση ρομποτικής. Και έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία όντως είναι επιστημονική φαντασία. Και πού συνειδητοποιήσω ότι το συγκεκριμένο ακουμπάει πάρα πολύ την επιστημονική φαντασία περισσότερο από την επιστήμη ως επιστήμη. Στις τελευταίες σελίδες λοιπόν, είχαν την τάση, και πάντα είχαν την τάση, να βάζουν περιοδικά τεύχη από το παρελθόν, από τις αρχές του αιώνα. Λοιπόν, και έβλεπες ότι ακόμη και πριν από. Όλα αυτά ήταν τελείως ανέφικτα. Είναι οι ελπίδες. Αυτό το περιοδικό, αν μπορούσα να το πω, είναι αυτό που θα σου δώσει την ελπίδα και θα πεις το 2020 θα έχουμε πιτάμενα αυτοκίνητα. Αυτό είναι αυτό το περιοδικό. Είναι το περιοδικό που πιάνει την επιστήμη, αλλά στην πάει πιο πολύ προς επιστημονική φαντασία. Αλλά είναι ωραίο, γιατί δίνει ελπίδα. Να σας δώσω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Τώρα μεταξύ, έχει και How To. Δες τώρα, έχει φωτογραφικές του 2000. Okay. Όλα αυτά τα ωραία. Πριν από DSLR, πριν από όλα. Πιάνει διάφορα ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Απλά το τραβάει λίγο από τα μαλλιά. Το τραβάει λίγο από τα μαλλιά σε βαθμό υπερβολικό. Ας πούμε, το διάστημα, πεδίο μάχης. Okay. Έχει τη φάση για το Space Wars. Που το Space Wars υπάρχει από το 60. Αλλά σε φάση, είναι λίγο too much. Αλλά αξίζει, άξιζε. Τα 3 του τα ευρώ τα άξιζε όταν ήμασταν παιδιά. Στο γυμνάσιο είχα ένα δάσκαλο μαθηματικών που δεν τα εξηγούσε καθόλου καλά και εγώ πάντα τον ρωτούσα πολλές απορίες και ποτέ δεν κάλυπτε. Αυτός είχε... Τότε βγήκε σαν διαγωνισμό στα 100 σχολεία, έβαζαν ένα μαθητή να γράψει μια έκθεση και το προβάλλει. Αυτά είναι. Σε γενικές γραμμές, πολλά παιδιά κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από τους δασκάλους τους και πολλά παιδιά είναι πολύ πιο έξυπνα από τους δασκάλους τους. Και δόξα τω Θεώ, έχω πολλούς μαθητές που είναι πολύ πιο έξυπνοι από μένα. Ευτυχώς. Λοιπόν. Αυτό είναι το καλό. Ότι τα παιδιά είναι πάντα πιο έξυπνα και τα παιδιά τα οποία παίρνουν ναύσματα. Γιατί αυτά που σας δείχνω σήμερα είναι αυτά που δίνουν το έναυσμα, δίνουν τη φωτιά για να αρπάξουμε στο κεφάλι ενός παιδιού. Εμένα, ευτυχώς, η φωτιά άρπαξε από αυτά όλα. Λοιπόν, και ήταν στο χέρι μου και στο χέρι κάποιων ανθρώπων να το πάνε ένα βήμα παραπάνω. Και πάμε τώρα στα κορυφαία για μένα, για να κλείσω κιόλας σιγά σιγά, να μην σας κουράσω παραπάνω. Τα κορυφαία για μένα, αυτά που αγάπησα και πραγματικά αγάπησα μέχρι και σήμερα, είναι τα top, των top, ο top, είναι τα εξής. Discovery and Science. Έβγαλε μόνο 13 τεύχη το συγκεκριμένο περιοδικό και σταμάτησε. Ίσως είναι το καλύτερο επιστημονικό ελληνικό περιοδικό, μάλλον περιοδικό που πέρασε στην Ελλάδα. Discovery and Science. Τα έχω όλα εκτός από δύο νομίζω ή ένα. Νομίζω έχω χάσει ένα-δύο και δεν θυμάμαι γιατί τα χάσα. Λοιπόν, έδινε και άλλα πολύ ωραία τευχάκια εξτρά με γρίφους και με ωραία πράγματα. Το συγκεκριμένο περιοδικό το λατρεύω. Τα έχω διαβάσει άπειρες φορές όλα. Ίσως Για μένα, μαζί με αυτό εδώ, θα σας τα δείξω μαζί, πάνε πακετάκι, το Science Illustrated, το οποίο ήταν ένα πιο εξειδικευμένο focus αυτό εδώ, αλλά αυτό εδώ είναι η επιτομή του TST, επιστήμη, για τα δεδομένα, είναι λίγο πιο υψηλό το επίπεδο, και από Science Illustrated και από όλα, αλλά... Δεν ξέρω, είναι το μόνο προοδικό σε όλα αυτά που σας δείχνω, αυτό εδώ, που το αγαπάω πάρα πολύ και νιώθω ότι έχει γίνει η δουλειά με πραγματικό μεράκι. Όποιος, υπάρχει συγκεκριμένη τέτοιοι που όσοι το γράψανε, όποιος έδωσε τότε τον πόνο, δεν έχω διαβάσει ποτέ, και το φτιάξανε, ωραίος ο Κώστας, αλλά ξέρεις είναι από τα πράγματα που ποτέ δεν πρόσεξα. Λοιπόν, κοπελιάδες, δεν τους ξέρω αυτούς. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι είχαν πραγματικό μεράκι για όλο αυτό. Δηλαδή, είναι από τα ας πούμε, ξεκινάς, πρώτο τεύχος και σου μιλάει για μέθοδο. Τι είναι η μέθοδος? Αυτό το πράγμα θα μπορούσε άντα να σταθεί σε ένα πανεπιστήμιο μέσα για να παρακινήσει τον κόσμο να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Το πρώτο πράγμα που ξεκινάς είναι η μέθοδο. Η πρώτη σελίδα, το tutorial. Το tutorial του πρώτου τεύχους είναι περί μεθόδου. Που στην επιστήμη, όποια επιστήμη και να είναι αυτή, η μέθοδος είναι το βασικό. Χωρίς μέθοδο δεν μπορεί να ισχύσει τίποτα, δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα, δεν μπορείς να μιλήσεις για τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, για μένα πραγματικά είναι το top. Έχει το λάθος το Einstein, γι' αυτό είναι στο πρώτο. Πρώτο τεύχος,
3 και 90 τον Ιούνιο του 2005. Τον Ιούνιο του 2005 εγώ δεν ήταν Πανελλήνιες. Ήταν με το που έδωσα Πανελλήνιες, πήρα αυτό. Τι ωραίες εποχές. Και χρονολογικά, όντως, ήρθε στη ζωή μου την εποχή που εγώ τέλειωσα το σχολείο και έδωσα για το φυσικό. Οπότε, αυτό το περιοδικό ήταν το έναυσμά μου σε μένα, ξεκινώντας την πορεία μου προς το φυσικό. Το Science Illustrated ήταν πιο παλιό, αρκετά πιο παλιό. Είχε βγάλει πάρα πολλά τεύχη. Πιο παλιό, κανένα χρόνο, μην φανταστείτε τίποτα τρελό. Αλλά ήταν ένα πιο εξειδικευμένο focus. Ένα πολύ πιο εξειδικευμένο focus. Έχει σε φάση. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα έτσι. Έχει για παιχνίδια μέσα και σου λέει παιχνίδια τα οποία έχουν παραπάνω σκέψη και EverQuest, Far Cry το ένα και το Dark Age of Camelot. Πάρτο 2006. Άντε γεια! Και ήταν μέσα στο διπλή ζωή στον κυβερνοχώρο. Στο συγκεκριμένο τεύχος γι' αυτό είναι το να παίξουμε MMO στον κυβερνοχώρο. Ήταν αυτό το άγνωστο, ακόμα και τότε ήταν άγνωστο, τι να το ακουμπήσει κάποιος. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα... Εν τω μεταξύ είχα κερδίσει εδώ πέρα σε διαγωνισμό. Είχε ένα διαγωνισμό μαθηματικών, ένα πρόβλημα. Και το είχα λύσει, ένα πολύ περίεργο πρόβλημα. Και το είχα λύσει με τα μαθηματικά που είχα μάθει στο σχολείο. Έψαχνε να βρει το μέγιστο εμβαδόν για ένα τετράγωνο. Ήθελε να περιφράξει ένα χώρο... Ένα οικόπεδο, στο οποίο η μία πλευρά ήταν τείχος. Οπότε έχεις ένα τετράγωνο που σκεφτείτε, να, σαν να βλέπεις αυτό το χώρισμα. Από εδώ ήταν ο τείχος και έπρεπε να το περιφράξεις γύρω-γύρω και ο τείχος να μείνει απ' έξω. Και σου έλεγε πόσο είναι το μέγιστο, πόσες πρέπει να είναι οι πλευρές αυτού του πράγματος, ώστε να ξοδέψεις το λιγότερο δυνατό σύρμα για να το περιφράξεις, και αν κοστίζει τόσο, πόσα λεφτά θα πρέπει να δώσεις. Πολύ ωραίο πρόβλημα, είναι πρόβλημα με μέγιστα και ελάχιστα, με ακρότατα τεχνικά. Ναι, και το είχα λύσει και είχα κερδίσει ένα φακό Maglite. Τι εποχές και αυτές. Κάπου θα είχε γραμμένο και το όνομά μου, νομίζω, κανένα τεύχος. Okay. Όντως ένα το είχε, αλλά πού το είχε, σίγουρα δεν είναι αυτό. Και λέτε κατά λάθος να έχω πάρει το τεύχος που λέει ότι κέρδισα το διαγωνισμό τότε. Α, επίσης γαμάτο, είχαν βάλει... Όταν είχε την έκλειψη του ηλίου του 2007, είχαν βάλει μέσα γυαλιά με τα οποία μπορούσες να παρακολουθήσεις την έκλειψη. Θυμάμαι την έκλειψη του 2007 ήταν να κάθομαι στο μπαλκόνι μου, αραχτός να φοράω τα γυαλιά τα ειδικά και να κάθομαι να κοιτάω απευθείας τον ήλιο. Ήταν απίστευτη η εμπειρία. Λοιπόν, και κάπως έτσι, χωρίς να θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ, νομίζω σας το πήγα πολύ περιεκτικά σήμερα. Ξεφύγαμε λίγο σε ένα σημείο, αλλά δεν πειράζει. Αυτά τα ολίγα. Αυτά τα ολίγα που διάβαζα όταν ήμουν παιδί. Και τα λεφτά της οικοδομής πηγαίναν όλα εδώ πέρα. Ευρώ το ευρώ. Αυτό είναι πλακ. Εδώ πέρα είναι περιοδικό και μεροκάματο. Σχεδόν. Εντάξει, μισό περιοδικό, μισό. Ένα περιοδικό, μισό μεροκάματο. Κάθε δύο περιοδικά και ένα μεροκάματο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πράγματα που τα χαίρομαι και τα χάρηκα και τα γούσταρα τρελά όταν τα κάνω όταν ήμουν παιδί. Γιατί τα λεφτά μου εκεί τα άκυγα. Σε αυτά εδώ πίσω, σε αυτά εδώ πίσω και σε αυτά εδώ. Και σε έχω γεμίσει ντουλάπες ολόκληρες. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά ήταν λοιπόν τα περιοδικά με τα οποία είχα καταπιαστεί όταν ήμουν έφηβος και παιδί έφηβος. Προέφηβος και έφηβος. Λοιπόν, με αυτά. Αυτά ήταν που πυροδότησαν τη σπίθα. Υπήρχε. Αλλά την πήγαν ένα βήμα παραπάνω, γιατί άρχισα να ενδιαφέρομαι πολύ περισσότερο για όλα αυτά τα πράγματα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άνεργος φυσικός, όχι εντάξει, άνεργος φυσικός, ο οποίος κάνει ιδιαίτερα, αλλά δεν το λέμε παρέξω μεταξύ μας, πέρα μπλάκα. Αυτό είναι το ωραίο, τουλάχιστον εγώ έχω πολλά περισκόπιο της επιστήμης. Τι ωραίο το περισκόπιο. Το διάβαζε και αυτό, αλλά όχι τόσο πολύ. Γιατί εδώ στη Λίμνο δεν μπορούσα να το βρω το συγκεκριμένο. Είχα βρει ένα-δύο τεύχη μόνο από το περισκόπιο της επιστήμης. Ήταν ένα κίτρινο, αν δεν κάνω λάθος. Όλο το περιοδικό ήταν κατά κίτρινο. Αλλά δυστυχώς στη Λίμνο δεν το φέρνανε. Ήταν από τα περιοδικά που τα είχα δει. Είχα ή ένα-δύο τεύχη, αλλά στη Λίμνο δεν μπορούσα ποτέ να το βρω. Εντατικά συνεχόμενα. Ήταν αυτά τα κατά λάθος. Και συνήθως φέρνανε αυτά που ήταν ήδη πιο παλιά. Ένα-δύο χρόνια και θέλανε να τα κάνουν ξεπούλημα. Οπότε τα πακετάρανε μαζί 2-2 ή 3-3, γιατί το κάνανε αυτό εκδοτική τη εποχή. Και σου λέει τι έχει μείνει από τη ράζα αποθήκη, μα έχει ξεμείνει. Πακετάρε τα 2-3 και στείλ τα. Βάλ τα 4-90 και τα 3 και δώστα.
Οπότε κάπως έτσι νομίζω είχα πιάσει. Με δεινόσαυρους ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το τεύχος που είχα πιάσει. Το μοναδικό. Τέλος πάντων, ήταν ωραία. Και η αλήθεια είναι, και δεν θα σας το κρύψω, ότι μου λείπει που αυτή την εποχή δεν μπορείς να βρεις ένα καλό περιοδικό. Και μην μου πείτε το Edge και το πώς λέγεται το καινούργιο The Game και γι' αυτά. Όχι. Ένα σοβαρό περιοδικό που να γράφουν δημοσιογράφοι. Ναι, μεν, αλλά σε φάση ένα περιοδικό το οποίο να μιλάνε άνθρωποι ειδικοί πάνω στο χώρο, ρε παιδί μου. Ένα περιοδικό το οποίο να πιάνει θέματα και να τα αναλύει. Όπως είναι το Focus, όπως είναι το Science Illustrated, όπως είναι το Discovery. Δηλαδή, αν μου βρει. Δηλαδή, στεναχωρήθηκα για το Discovery, πες να είναι το μόνο περιοδικό από όλα αυτά που στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε πάρα πολύ απότομα. Πάνω που είχε πάρει φωτιά και ξεπουλούσε τρελά, σταμάτησε, κόπηκε με τη μία. Ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο σταμάτησε αυτό το περιοδικό. Τη συλλογή με τις πένες που ξεκίνησε. Ναι, το έχω ξαναζητήσει, αλλά ξέχασα. Και ξέχασα, το συζήτησα, αλλά όπως ήρθε, έφυγε. Πρέπει να βγω καμιά βόλτα να δω αν πετύχω καμία πουθενά. Λοιπόν, έχω. Αλλά θα σου πω το εξής. Μετά από ένα σημείο, ακόμα και στις πένες θες να βρεις μία-δύο. Ένας μεγάλος καημός κι αυτός. Μία-δύο τις οποίες θα χρησιμοποιήσεις καθημερινά. Λοιπόν, τέτοιος άνθρωπος είμαι. Μπορεί να έχω. Ξέρεις, είναι αυτό το. Καμιά φορά μπορεί να έχω πολλά πράγματα. Μπορεί να έχω πολλές πένες, πολλές συλλογές. Αλλά πάντα βρίσκω κάτι που μου αρέσει, κάτι που. Και δεν είμαι μαζί του. Είτε στα αντικείμενα, ειδικά σε φάση, βρίσκω. Έχω 50 κούπες για καφέ. Από τις 50 κούπες για καφέ, με μία θα δεθώ. Και με αυτή, τη μία για με αυτή θα πίνω τον καφέ μου μέρα νύχτα μέχρι να λιώσει ο ήλιος. Θέλω πένες. Έχω 200 πένες. Από αυτές τις 200 πένες, ή μία ή δύο max. Λοιπόν. Καλά, εντάξει. Άμα. Πες και σε εμάς, ρε φίλε. Δηλαδή. Okay, εντάξει. Καλό, αυτό είναι ωραίο. Μακάρι να είχαμε κι εμείς. Λοιπόν. Αχ, εν τω μεταξύ έπεσε απότομα. Κόπηκε μαχαίρι η τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Κάπου εδώ όμως θα σας χαιρετήσω. Θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Είναι μέρα ακόμα. Αν βρείτε χρόνο, πάτε καμιά βολτίτσα. Να σου πω, σε σελίδες δεν έχω ψάξει. Η αλήθεια είναι. Σελίδες. Γιατί το Science υπάρχει, το αμερικάνικο. Το Science, σίγουρα. Το οποίο είναι αρκετά έγκυρο περιοδικό. Και απλά με παρόμοια τέτοιο, ξέρεις ποιο γίνεται, ποιο είναι το κακό, ότι από τότε που υπάρχουν τόσα πολλά site, πάρα πολλά από αυτά, τα έχουν πάρει τα θέματα αυτά και τα έχουν τσιτώσει στο Θεό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βρει κάποιο που να είναι ακριβώς όπως το Focus ή οτιδήποτε και να είναι τόσο έγκυρο. Το θέμα είναι η εγκυρότητα, ρε παιδί μου. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί ερασιτέχνες που ασχολούνται και έχουν τα δικά τους, ένα κομματάκι ο καθένας, και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα του να είναι όπως το περιοδικό, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο. Αν βρείτε, στείλτε να με ενημερώσετε και εμένα, πραγματικά με ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά από μένα για εσάς. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Είχε τη φάση του, ήταν ωραίο. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία ήρθαν και δυστυχώς δεν υπάρχουν πια τόσο εύκολα όπως βλέπετε όλοι. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ σε όλους. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Να περάσετε καλά. Αν μπορείτε, βγείτε, περπατήστε. Κάντε μια βόλτα. Είναι ωραία. Είναι ωραία σήμερα. Έχει και δροσιά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, λογικά. Πρώτα ο Θεός. Μετά εγώ και μετά όλοι οι έλξεις. Είτε υπάρχει Θεός είτε δεν υπάρχει, εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Αλλά πέρα από αυτό, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να είστε συντονισμένοι. Μπείτε να δείτε το βίντεο που ανέβασα σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Και για τα follow και για τα, και για τα τέτοια που στείλατε και για όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την παρέα. Είναι από τα πράγματα που εκτιμώ όσο δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, να είστε καλά και αν βρείτε, πέσει το μάτι σας οτιδήποτε τέτοιο, ξεφυλίστε το, είναι πολύ καλή φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νιτσάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλημέρα. Και τα λέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας από μένα. Γεια σας.